Ρε φίλε, έχει καλοριφέρ. Τι λες ρε φίλε. Τι λες ρε φίλε. Ναι, αυτή τη μηχανάκι έχει καλοριφέρ. Αμάν. Ακούς εσύ έχει καλοριφέρ. Με στρελάνετε. Γιατί δεν μιλάς τόσο καιρό. Έλα καλό. Δηλαδή άμα βάλεις μια κουβέρτα, βράζεις μέσα, ε. Έτσι. Τώρα το είδα ρε φίλε. Και ξέρεις τι έλεγα, γιατί δεν βάζουν ένα καλοριφέρ στη μηχανάκια, τουλάχιστον στα σκούτερ. Έχουν όλα. Αυτά που έχουν εδώ έχουν ψηλίωση σε τέτοιο σημείο και διαμόρφωση από κάτω και τα πάντων αέρα. Το χειμώνα μαζί με κουβέρτα είναι όλα τα λεφτά. Τι λες ρε φίλε τώρα, με τρέλανες. Δηλαδή σε σημείο που το κλείνεις κιόλας να μην ζεστάνεσαι. Χωρίς κουβέρτα κάνει τίποτα. Λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα, παίρνει αέρα από παντού. Αν θα βάλεις κουβέρτα όμως επάνω. Φυσάει με πίεση ή... Όχι, ανάλογα την ταχύτητα που έχεις. Α, με ταχύτητα. Όσο τρέχεις φυσάει, δεν έχει μορτάρι. Έτσι ακριβώς. Το καλοκαίρι που όταν έχεις αυτό με κουβέρτα. Το καλοκαίρι, το κλείνεις. Ναι. Δεν είναι καλά. Με κουβέρτα. Δεν είναι καθόλου καλά. Καλοκαίρι. Άρα εδώ όλη την πρίκα. Υπάρχει κάποιο από τα καινούργια τώρα που να έχει καλοριφέρ. Το κρούζι είναι εκεί. Καμία σας. Άλλη. Εσύ τι μηχανάκι έχεις. Καλοριφέρ. Χωρίς καλοριφέρ, το προηγούμενο μοντέλο. Εσύ κρόιδο ρε φίλε. Δεν είναι πες αυτό. Στην προσπάθεια να του βάλω καλοριφέρ, αγανάκτησα, παράτησα. Γιατί κουβέρτα έχω βάλει από την. Άκου καλοριφέρ. Εγώ λέω τα έκανα Gold Wing, αυτά τα Honda, τα 1800 κυβικά που είναι, να δεις καλοριφέρ. Σαν Young, φίλε. Σαν Young. Σαν Young. Με ξέρουν στη Σαν Young το travel mode, το γνωρίζουν. Βεβαίως. Σαν Young. Σαν Young Motors. Άρα άμα δεν με ξέρει κάποιος εδώ είναι απαράδεικτος. Με ξέρουν στη Σαν Young. Το εργοστάσιο της είναι. Το travel mode το γνωρίζουν εκεί. Και έτσι φτάνουμε στη μηχανή, παιδιά. Τη μηχανούλα μας εδώ. Που έχει και καλοριφεράκι. Και μας έχουν τρελάνει. Κάτι έχει και εδώ πέρα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και καθόμαστε εμείς και τρώμε κρύο, κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό είναι το προηγούμενο μοντέλο πριν το Cruise Sim. Ναι. Σκλή, ε. Σκλή μαύρο. Σκλή. Εντάξει. Κάτσε δίπλα. Ναι, ναι. Πώς έκανε ο Μάριος, έκανε τα χέρια έτσι. Και έτσι που λες στη Σαν Young. Travel Moto βλέπουν όλοι εκεί πέρα. Βέβαια. Μόλις έκανα βίντεο έλεγε ο άλλος. Έλεγε. Είδαν αυτοί που ήταν από το εργοστάσιο. Έλεγε στο τάδε λεπτό είμαι εγώ. Έλεγε ο άλλος. Ξέρεις πόσο μ' άρεσε αυτό τι πλάκα είχε. Και τα γράφανε στη γλώσσα τους και τα έβαζα μεταφραστή. Και έλεγε φίλε στο τάδε λεπτό είμαι εγώ. Αυτός εκεί που κάνει αυτή την εργασία. Change oil. Change oil στο χοντροδήμο στη Λάρισα, εδώ πέρα, αλλά ή λαδιών. Το Cruise Sim έχει άλλο κινητήρα ή τον ίδιο, ταιριάζουν δηλαδή τα ανταλλακτικά.
ορισμένα. Με βάζουν χέρι όλοι ότι σας ενοχλώ, είμαι πάνω από το κεφάλι σας. Έχεις να πεις κάτι γι' αυτό, ε? Καλά, καλά κάνουν οι άνθρωποι, ε? Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Δεν μπορούσα να μου φύγεις όμως. Δυστυχώς όχι. Εντάξει, με συμπαθείς κιόλας, το τραυλό μου το συμπαθείς. Σε αγαπάω. Ναι. Ακούτε ρε καγκούρια. Μπορεί να είμαι λίγο εδώ πέρα πάνω το κεφάλι του βάρος. Αλλά παρόλα αυτά το με συμπαθεί. Φαντάζομαι δηλαδή πόσο καλός άνθρωπος είναι. Είμαστε εδώ στο Travel Mode εμείς. Πόσο καλά παιδιά είμαστε. Εμένα μου με έπαιρνες εδώ πέρα για μάστορα. Σε πόσο καιρό θα με έβγαζες, πιστεύεις? Μάστορα, να κάνω τα κάνω αυτά όλα και να φύγεις εσύ. Να πας κάπου και να ξέρεις. Ένα χρόνο. 4 βιβλιότητα. Για αυτό το μηχανάκι, να κάνω αυτή την εργασία. Εκτός κι αν γνώριζες. Κοίτα, εγώ θα έπεφτα με τα μούτρα. Θα ασχολούσαμε και θα πήγαινα, θα ψαχνόμουν, θα διάβαζα, θα... Και να κοιμώσουν επάνω. Με την καμία δηλαδή. Είμαι και έξυπνος όμως εγώ. Βάλε, κόψε λίγο χρόνια. Μην το βάζεις 4 κι εσύ, κόψε κανένα 2. Για το φίλο του Βασίλη, 3 μήνες. Έτσι, ρε φίλε. Σε 3 μήνες θα ήμουν έτοιμος. Θα... Είμαι απολυμμένος στο τέλος. Θα ξυπνήσω το πρωί και θα λέω, τι να πάω να κάνω, αφού είναι ο Βασίλης εκεί. Εδώ μάλλον πρέπει να ελέγχουμε τα τακάκια μας, άμα έχουν ψωμί. Σε τι φάση βρίσκονται. Σέρβις στο Motorsport Χοντροδήμος, στη Λάρισα. Ξέρεις πόσος κόσμος παρακολουθεί το κανάλι και λέει μακάρι να έχουμε κι εμείς ένα μηχανικό μια κατάσταση τέτοια στην πόλη μας. Το ξέρεις αυτό, το έχεις διαβάσει στα σχόλια. Το έχω διαβάσει. Πόσο έβαλες? 30. Καλημέρα Κατερίνα. Τι κάνει το κορίτσι? Καλημέρα. Ετοιμάζει για έξω, βλέπεις. Είναι έτοιμη για κλάμπινγκ. Χθες αφιερώσα ένα παντιλίκι. Το είδα. Ναι, αλλά δεν είχα χώρο. Το ήταν καλό. Το είδα, περιμένω να δω. Το έβλεπα. Το ναι, ναι. Δεν είχα χώρο να κάνω ένα καλό έτσι υπερποιημένο και λέει ο άλλος, γιατί δεν την αφιέρωσε σε ένα μανίκι. Σε το πέσει κάτω. Κάτσε να μπορώ να τσιγκάρω. Moto vlog. Ξέρεις θα πει moto vlog. Το vlog του moto. Ναι. Τέλος τα moto vlog. Άρχισα τα moto vlog. Παίρνεις μια κάμερα, παίρνεις ένα τηλέφωνο και ό,τι μαλακία σου θέλει να ανεβάζεις. Ναι, μωρέ, χαβαλέ. Έτσι. Θέμα είναι να το ευχαριστιέται. Εγώ βλέπω μόνο το vlog από άλλους, βλέπω και πολύ ωραία κάνω. Θέμα είναι να το ευχαριστιέται γιατί είναι ένας τρόπος για ξέρεις γιατί μου αρέσει το moto vlog. Ξέρεις γιατί μου αρέσει το vlog, γιατί βλέπω και τοπία. Δηλαδή βλέπω μια άλλη πόλη και ακούω την ιστορία και ό,τι έχει να μου πει. Πράγματα που δεν θα τα έβλεπες ποτέ χωρίς το ίντερνετ. Φίλε. Δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσω όλο τον κόσμο. Εγώ πλέον ξέρεις τι λέω. Δεν έχει νόημα και να ταξιδεύεις όταν δεν έχεις τόσο πολύ πρόσβαση. Άλλο είναι η προσωπική επαφή, άλλο είναι. Εντάξει. Έχω τόσο πολύ πληροφορία. Αφού το πάω σε ένα μέρος πρώτη φορά, ξέρω τα πάντα. Όταν θα μας δώσει τεχνολογία και άλλες αισθήσεις εκτός από την οπτική, την ακουστική. Είναι η όσφρηση, είναι.
Φαντάζεσαι, σας δείχνει ένα κήπο γεμάτο λουλούδια. Εμείς τώρα ξέρεις τι κάνουμε, τους κάνουμε παρέα. Λοιπόν. Κάνει ο άλλος, ακούει τι λέμε, χαζεύει, βλέπει μαστόρεμα. Είστε καλύτερη. Και περιέργεια έχει ο άλλος, δηλαδή πώς γίνεται. Άλλο ένα φίλτρο καθάρισμα στη ζωή σου. Αυτό θα πάει για την κατάσταση. Είναι εξαιρετικά χάλια. Άλλη μία βίδα λαδιών στη ζωή σου, σφίξιμο. Πόσες να έχεις σφίξει. Έλα. Πόσες βίδες να έχεις σφίξει τέτοιες. 5-6 δισεκατομμύρια. Πόσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, Βασίλη, σου έχουμε. Πολλά. Πόσο πολλά. Εσύ τώρα πόσο είσαι, 45 χρόνια πόσο είσαι. Ευχαριστώ, Βασίλη, αν είσαι ακόμη να θα σε έπαιρνα. 51 είναι. Εντάξει. Ασχολούμαι από τα 16. Το ξέρεις ότι έχεις γίνει πρώτη φίρμα στο διαδίκτυο. Έτσι το κάνουμε. Ο πιο διάσημος μηχανικός. Έτσι ακριβώς. Μας βλέπει και ο Μάριος τώρα. Ο Μάριος γιατί να μην μας βλέπει. Είναι φανατικός στο travel moto. Στο travel moto ο Μάριος. Είσαι σίγουρος ότι δεν έγινε hater πλέον. Όχι, όχι, Μάριος όχι, ποτέ. Μάρια, δεν πρόλαβες να γίνεις φίρμα. Έχει και ένα άλλο φιλτράκι από ό,τι είδα. Σαν κρατάει τη σκόνη. Είναι το φίλτρο κρατάει της μετάδοσης. Να μην πάει η σκόνη μέσα στη μετάδοση. Για να μην είναι καθαρή η μετάδοση. Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό το φίλτρο, αλλά καλά είναι να υπάρχει και θα γίνει χαμός εκεί μέσα. Θα ακούτε ρε καγκουράκια του travel moto πώς θα καταλαβαίνει όλα. Θα ανοίξουμε τώρα εμείς τη μετάδοση και θα δούμε μέσα σαύρες. Θα δεις μόνο ποτήκε. Σαύρες τελείως. Τα άλλα τα βίντεο που δεν μιλάνε τα κάνει η Μάγδα, να ξέρετε καγκουράκια. Τώρα ξέρεις θα πει ο άλλος, σκάσε ρε βλάκα να δούμε λίγο μας το όρεμα. Δεν μιλάς, γιατί δεν μας εξηγείς. Εξηγείς, σκάσε ρε βλάκα. Άρα πείτε ό,τι θέλετε, δεν πειράζει, δεν παρεξηγέμαι εγώ. Κάθε πόσες χιλιάδες το αλλάζεις αυτό το νημάντα. Κάθε 12. Στα περισσότερα. Μικρά, μεγάλα. 5, άλλα πρόκειται στα 20. Τα περισσότερα, ο μέσος όρος είναι 12 όμως. Στα σύμφωνη. 12. Παρόλο που είναι μικρό και έχει άλλο βήμα. Αμειώθηκε στα καινούργια. Άλλαξε τεχνολογία. Το είναι όλοι συνεπείς ή τα αλλάζουν όποτε να είναι, ό,τι να είναι. Καφέ, θες καφέ. Δεν μπορεί να έχει 30.000. Δεν υπάρχει περίπτωση να δείξει τόσο. Δεν την κάνει. Άρα... Το είναι γύρω στο 20%. Προς τα πάνω, τι έχεις να πεις τώρα σε κάποιον που ακούει. Ότι αν νομίζει ότι είναι ακριβή η αλλαγή, όταν θα μαζέψει την ομάδα και θα το κόψει το διπλός μέσα, σε αυτό το μηχανάκι η ζημιά του
είναι 300 φεύγα. Ναι. Άμα κόψει την ημάντα μέσα. 300 φεύγα στην καλή περίπτωση. Στην κακή περίπτωση πετάμε το μηχανάκι. Στην κακή περίπτωση μπορεί να το πετάξει κιόλας. Είναι όπως είναι με τις αλυσίδες. Υπάρχει περίπτωση να κουπεί η αλυσίδα και να πέσει το δρόμο. Υπάρχει περίπτωση να κουπεί η αλυσίδα και να πέσει το κράνος σου. Και να τη φας την πλάτη, να γυρίσεις σε μαστιγός. Και υπάρχει και η περίπτωση να μαζέψεις την αλυσίδα μπροστά σου, γρανάζε και να σου σπάσει το μοτέρ. Ναι, κατάλαβα. Ό,τι αγαπάς εσύ. Αναλόγως τι τυχερό θα έχεις. Έτσι ακριβώς. Και ειδικά σε μηχανάκια που τρέχουν μεγάλα. Δεν ξέρω ότι έχει μεγάλο μηχανάκι που τρέχει, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τόσο ομιλής. Ναι. Ξέρει ότι ό,τι γίνεται, γίνεται για το δικό του κεφάλι. Ναι, ναι, εγώ μαθαίνω τώρα που γίνεται. Δεν γίνεται για κάποιον άλλο. Μου τρέχει ένα μεγάλο. Να μου λες ότι είμαι με το μηχανάκι, δεν φοράω το κράνος. Είσαι πολύ μαλάκα σε άνθρωπο, άμα δεν φοράς κράνος. Εγώ έβαλα ένα ημάντα για να δένω πράγματα και με βάλαν χέρι μου, λένε φίλε, μην το βάζεις στον ημάντα εκεί πέρα. Μπορεί να τον βρει μέχρι και στη ρόδα, να τρέχει γρήγορα και να. Δεν είναι παπί. Αυτό έχει αέρα πολύ, έχει τέτοια. Καλύτερα να το μάθει, θα σου πει κάποιο που να το πάθει. Θα το κάνω πλάκα τώρα, το κρύψω, τι, θα το κρύψω αυτό, το κρύψω. Θα το ψάχνει μετά. Νίκο, αυτή είναι η φτερωτή που έχει εδώ, τι ψύχη. Ψύχη. Θα πάει αέρα μέσα από το φίλτρο που είδαμε πριν. Θα βάλει και ψύχνει τις καμπάνες. Ναι, δεν ψύχει όπως το άλλο σκούτερ το κυλιτρό. Αυτό είναι. Είναι το μόνο για τη μετάδοση. Γι' αυτό είναι πολύ μικρή αυτή η φτερωτή. Ψύχει εδώ το σύστημα, εδώ πίσω. Ακριβώς. Δεις ωραίο χρωματάκι παίρνω. Από τη ζεστή. Είναι από την επεξεργασία που έχω. Αλλά... άμα ταξιδεύεις, πρέπει να ανησυχείς άμα ζεσταθεί αυτό το σημείο ή όχι. Όχι. Χειρότερο είναι μέσα στην πόλη. Α, σταμάτα ξεκίνα. Χειρότερο. Και εκεί η βαλβολίνη πρέπει να έχει εκεί. Βαλβολίνες. Γεια σου φίλε μου Θάνο. Γλύφτης. Τι κάνεις φίλε. Τίποτα, εδώ πέρα. Παρατηρώ. Γιατί δεν το έστρωσες το μηχανάκι ακόμα. Κάνουν παράπονα οι τηλεθεατές. Δεν πήγε κανένα το Σαββατοκύριακο μας. Λένε τι θα γίνει με το στρώσιμο. Θα τελειώσει καμιά φορά να το στρίψουμε, να το τρέξουμε. Νομίζω ότι τη Δευτέρα θα γίνει το βίντεο που λέγαμε. Τη Δευτέρα. Κάπου εκεί πέρα. Θα πας πουθενά. Τώρα θα βγω. Θα πρέπει να το στρώσω, να γίνει το πρώτο σέρβις που θα βγει και από το βίντεο. Ναι. Πρώτο σέρβις, κανονικά. Πόσο χιλιόμετρα έχεις. Τώρα έχω 890. Δεν θέλω, 100 χιλιόμετρα. Φέρτε τώρα, όσο το κάνω σε μία ώρα. Το βάλουμε για σέρβις. 110, με 110 την ώρα θα πάω. Δηλαδή σε μία ώρα θα είναι έτοιμο. Για μία ώρα πράγμα, πετάξω τώρα μία ώρα να το κάνουμε σέρβις και αυτό. Ευθείας όλα σήμερα. Ναι ρε φίλε. Δεν κουράζονται. Λύσε με εδώ, βλέπεις εδώ. Βγάλαμε τις βαλβολίνες, βλέπεις την τρύπα εδώ που έχει. Το βλέπω. Μπορούμε να το δούμε και live, αλλά δεν χρειάζεται. Θα βλέπουμε τι κάνουμε. Παιδιά, μιλάω με τον Θάνο, τον Χοντροδήμο. Και μιλάμε για το TL. Το πεντακοσάρι. Δεν έχει στρωθεί ακόμα. Ψστ. Δεν στρώθηκε το μηχανάκι. Είσαι απαράδεκτος φίλε. Είσαι τεμπέλης. Είμαι τεμπέλης και έχω κάνει μια πρώτη χιλιόμετρα σε 5 μέρες. Και μετά. Κουράστηκες μετά και μια εβδομάδα 10 χιλιόμετρα. Δεν πήγε καλά. Δεν βγήκε το πρόγραμμα.
Έπρεπε να με δώσει λίγο παραπάνω το. Ήθελα ακόμα μια μέρα το μηχανάκι. Το review. Να σου το στρώσω εγώ. Τι λάδι βάζουμε μάστρο εδώ μέσα. Βάζουμε λάδι συν 10W40. Το W σημαίνει winder. Τίποτα. Πόσο θα ρίξει μέσα. Όσο θα μας ρίξει ο δείκτης, αυτό το μηχανάκι παίρνει 1,2-1,3 σύντρες. Α, λίγο παίρνει, ε. Mm. Δεν έχει μηχανικά μέρη όπως έχουν αυτά με ταχύτητες. Ακριβώς, γι' αυτό χρειάζεται λιγότερο. Έχει ένα μικρό σασμάν το οποίο το έχει πίσω και αλλάζουμε τις βαλβουλίνες. Ένα πιο μεγάλο διάστημα από ό,τι αλλάζουν τα λάδια. Άρα στα λάδια είναι πιο οικονομικό ένα σκούτερ. Πάντα. Σας πω κανένα βολτά. Μετά. Είναι κανένα βολτίτσα. Μητήσε. Με μηχανάκι. Το πουπάκι πάνω δικό σου. Το Κινέζο. Σας πω κανένα βολτά. Δεν θα. Αφού θα πηγαίνουμε θα λες παρέας και κάνε αυτά και δεν μπορώ και πάρε εσύ αυτό να βγάλω βίντεο του μηχανάκι μου. Άσε που τρέχεις και κάνεις και σούζες εσύ. Κάνεις και σούζες. Σε λέει αυτά. Τι σούζ να κάνεις. Λες ψέματα στους Αμερικάνους φίλους σου. Τι σου να κάνω, ε? Σύμφω. Πού με είδες. Με είδες στο δρόμο ή με είδες. Και edit κάνω στο βίντεο. Έτσι κοροϊδεύεις, κάνεις edit. Ναι, με είδες στο δρόμο. Κατρίνα, με είδες, χθες θα κάνω ένα παντελίκι. Ένα αφιέρωση, λέω, αφιερωμένο ένα παντελίκι για σένα. Και είχε φανάρι κόκκινο, δεν μπορούσα να το δώσω καλά. Έλα, τι έλεγες. Τι πρόβλημα υπάρχει εδώ. Συγκλονικό. Τι πρόβλημα υπάρχει, τι πρόβλημα έχεις εσύ. Τι πρόβλημα. Έχω ένα δίκτυο, εγώ τον πουλάω. Για να με τρέχει. Τον πουλάω 3 ευρώ, ένα δίκτυο έχω. Καλή τιμή. 3,20. 2 ευρώ τον πουλάω. Παρακιούρηση. Δώσε μου το δίκτυο. Έλα, εκεί. Μην πάνε οι viewers, λέει... Κάντε μια πλάκα του μαλάκα, ναι, ναι. Να τρέχει. Αλλά έπρεπε να φύγω και εγώ να ξεχάσω. Ψάχνω. Θα έβρισκες εσύ. Ακριβώς. Ναι, ναι, ακριβώς δεν γίνεται. Καμιά φορά πέφτει και δεν πατήσει με το σπάσι. Δεν είναι καλό. Γι' αυτό την έβλεγα εγώ εκεί, για να μην σπάσει, κατάλαβες. Θα δείξω το thumbnail τώρα εδώ. Με ρωτάει ο κόσμος. Θέλει να πάρει πληροφορίες για τα SIM. Πρέπει να βγούμε ένα live, φίλε. Τώρα μπορώ να έρθει στο στούντιο. Ναι. Να το χωρίσω να έρθει. Έλα και σήμερα, όποτε θες. Μαζί με τον Ιμάντα το κάνεις τις βαλβολίνες. Μπορεί και πιο αργά, Ο αριθμός που αλλάζει βαρολίνες είναι πολύ μικρός από το αριθμό που αλλάζει ημάντα. Α, μπορεί να αλλάξει και δύο ημάντες και να έχεις την ίδια βαλβολίνη. Μπορεί να αλλάξει και τρεις βαλβολίνες και να έχεις την ίδια ημάντα. Α, πιο νωρίς αλλάζει βαλβολίνες. Δεν παίρνει πολύ μέσα όμως, λίγο πράγμα, έτσι. Αυτό 160-170 είναι. Όταν δεν είναι στεγνό, όταν είναι στεγνό, παίρνει παραπάνω. 160 ml. Θα κάνουμε ένα live με τον Θάνο. Μέσα στην εβδομάδα αυτή. Μέσα στην εβδομάδα, το κάνουμε. Όχι σήμερα. Όχι σήμερα, σήμερα όχι. Θα να το ήσουν να μετακόμισε. Σε έστειλα μήνυμα, δεν μου απάντησες.
Τι είδες? Ναι. Αν μου απαντούσε, σε έλεγα, έλα αύριο. Έχουμε έχεις ωράριο στο live, όχι? Όχι, ξεκάρφωτα. Θα βλέπουμε και μετά, τα ανεβάζω. Αμένω μόνο. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Αύριο θα γίνει και λίγο βραδάκι. Ναι, βράδυ, βράδυ. Είναι καλά. 10 η ώρα. Αύριο θα πηγαίνουμε, εντάξει. 9, 10. Θα βγάλω αυτά τα μηχανάκια μέσα του στο για να πάω το δικό. Εννοείται. Όχι, εννοείται αυτό. Δεν σου κάνω πλάκα, εννοείται. Γιατί πρέπει να. Όλοι οι καλεσμένοι βάζουν μηχανάκια τους μέσα στο τρόβλημα του πάνω. Κάτι δεν φαίνεται να έχει φθορά. Αυτός είναι... Μπορείς να δεις κάτι περίεργο? Κάτσε λίγο, περίμενε. Ναι. Όταν αρχίσουν τα σκισίματα... Πόσες χιλιάδες έχει? Δεν να κοιτάξω το κουδένι, να το πω ακριβώς. Η αλλαγή του είναι κάθε 12 κανονικά. Αλλά ανάλογα τη χρήση του οδηγού. Στο μάταξι κινητοτρόι ή στο ζέσταμα ταξίδι? Η υπερθέρμανση και η απότομηση επιταχύνσης. Απότομηση επιταχύνσης. Και η υπερθέρμανση. Σε ένα ταξίδι υπερθέρμανση ή μέσα στην πόλη? Μέσα στην πόλη. Στο ταξίδι θα πρέπει να είσαι φορτωμένος, να πας πολύ γρήγορα και να είναι δύσκολος ο δρόμος. Αν είναι ευθεία, ταξιδεύεις με 120 χιλιόμετρα, 130, δεν έχει θέμα κανένα. Να είσαι φορτωμένος και ανηφόρος και τέτοια. Βέβαια. Εκεί δίνει πίεση, έχει πίεση για πολλή ώρα. Άμα είσαι ψυχάκια σαν και εμένα να κυνηγάς τον άλλον στον δρόμο, καείς. Λοιπόν, πρέπει να πάω... Και νωρίτερα. Πρέπει να πάω μια βόλτα με τον Νίκο, να πάμε ένα ταξιδάκι. Ή να πάρουμε και το Θόδωρο μαζί. Το Θόδωρο τον έχω εγώ πίσω. Θα το κάνεις. Έτσι και πάμε μαζί με το Θόδωρο, θα σταματήσει να οδηγάς μηχανή, βράδο. Δεν τον έχεις δει ποτέ. Θα με τραβάει συνέχεια. Θα λέω ότι τρέχω. Θα έρχεται από πίσω και θα σας πρόβει με το πόδι για να πηγαίνει λίγο πιο γρήγορα. Σοβαρά. Ακριβώς. Κάγκουρας είναι. Δεν λέω τέτοια πράγματα. Ποτέ δεν λέω τέτοια πράγματα εγώ. Για συναδέλφους. Είναι εξαιρετικά γρήγορος ο οδηγός. Ναι, θα κάνουμε βιντεάκι. Εξαιρετικά γρήγορος ο οδηγός. Θα κάνουμε βιντεάκι με τον Θόδωρο. Περιμένουμε να κάνουμε βιντεάκι τώρα. Πρόσφυλλο, σκούτερ με νέα κέντρα, φίλε. Εκεί έχω ελπίδα. Επειδή μπορεί να μην έχω κιόλας, δεν ξέρω. Τι να σου πω, Βασίλη. Εγώ. Να. Ας το κάνω βόλτα. Θα το κάνω βόλτα. Εγώ υποτίθεται είμαι παλιός οδηγός. Υποτίθεται. Έχω μερικά εκατομμύρια χιλιόμετρα. Πίσω από το Θόδωρο δεν ανεβαίνω, φοβάμαι. Thank you.
Θα με δώσεις. Βαριατόρ λέγεται αυτό. Βαριατόρ. Είναι αυτό. Υπάρχει και βελτίωση γι' αυτό, ε. Βεβαίως. Σε ποια μάρκα. Πολύνη και τέτοια. Μαλώση. Πολύνη, βάζει και μαλώση. Βάζει και άλλες εταιρείες που σκούνται με βίντεο και κάπου βάζουν. Αλλά το μόνο που κάνουν είναι περισσότερο την εσύ, τίποτα άλλο. Ναι. Αλλάζουν την κατανομή της ροπής. Με αποτέλεσμα να σηκώνει περισσότερες τροφές για τα ίδια χιλιόμετρα. Έχεις την αίσθηση ότι έχεις περισσότερα άλογα. Είναι απλά αίσθηση όμως. Ναι. Έχεις τρελή κατανάλωση και είναι καλό για να στρίβεις. Είναι πιο σπόρο οδήγηση που μπορεί να κάνεις. Ναι. Έχεις τρελή κατανάλωση, δηλαδή πάνω από 25% πάνω. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Φανερώσεις. Ναι. Βάλει βελτιωτικά σε μηχανάκια αρκετές φορές. Δεν τα ζητάνε. Τα ζητάνε. Αλλά όταν καταλάβουν τι ζητάνε και για ποιο λόγο το θέλουν. Θα πρέπει να ταιριάζει με αυτό το στυλάκι που έχουν. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ αυτοί που τα ζητάνε. Πάρα πολύ. Άμα ταιριάζει όμως το στυλάκι, καλά κάνουν και τα ζητάνε, έτσι. Άμα ταιριάζει τον τρόπο δίνεις του καθενός. Αυτός που θα το κάνει για οικονομία δεν είναι ανάγκη καν να ασχοληθεί. Ναι. Κάνει. Όσο πιο ψηλά δουλεύεις τον κινητήρα, τόσο πιο πολλές φορές έχεις παντού. Σε όλα τα εξαρτήματα του κινητήρα. Τα πεζότα με το ποδήλατο, τα θυμάσαι? Βεβαίως. Τα έφτιαχνες? Όχι. Ας μην. Ήταν πιο παλιά. Αρνούμαι και να ασχοληθώ με τέτοια πράγματα. Κι ας ήταν της ηλικίας μου. Έχουμε το ποδήλατο, ξέρεις? Ναι, το έχω δει στο Travel Motor. Ναι. Και δεν βρίσκω μάστρο να τα κάνει αυτά και τα κάνω μόνος μου. Αυτό που κάνεις τώρα εσύ. Αναγκάστηκα τα μάθα μόνος μου. Και καλά κάνεις. Ο μόνος λόγος για να βελτιώσεις κάτι τόσο παλιό είναι συναισθηματικός, τίποτα άλλο. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται αυτό. Εγώ το έχω, επειδή το είχα πιτσιρικάς και όταν το καβαλάω μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια, καταλαβες. Νοσταλγία. Αλλιώς δεν θα είχα στην καμία τέτοιο μηχανάκι. Και το για χαβά. Έχω 3-4 τέτοια με το ποδήλατα. Έχω και στη Ιαπωνία ένα. Δυστυχώς δεν ήταν ασφαλές αυτά τα οχήματα. Εντάξει, δεν τρέχαν κιόλας αυτά. Δεν ήταν για τρέξιμο. Να πας με 30 είναι αυτά. Ναι, να πας με 30, ναι, αλλά πόσα χιλιόμετρα μπορούσα να πάνε. 55 τρέχει εμένα. Θεωρείς ότι τα φρένα που έχεις τα 55 χιλιόμετρα. Όχι, στην καμία. Αν θέλεις να κινητοποιήσεις. Μέχρι 40 είναι αυτό. Μέχρι 40 είναι. Και μέχρι 40 πας, μετά θα κολλάει αυτό. Συνέχεια. Τις πόσες φορές με κολλάει. Μπορεί να με έχει κολλήσει και 200 φορές. Το λάδι, πού το βάζεις? Στη βενζίνα. Οπότε το πρεμίξι το κάνεις μόνος σου. Ναι. Γιατί δεν υπάρχουν πλέον έτοιμα στα βενζινάδικα. Ναι, 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 μόνος μου. Εμπελάσσινη, δεν είναι μηχανάκι. Αν χρησιμοποιήσεις λάδι της προκοπής, που να είναι αξιόπιστο, να είναι τουλάχιστον ημί συμπτωτικό. Ξέρεις πότε κολλάει? Το καλοκαίρι, όταν πάω μπελώνα Λάρισα και τρέχω με 50 χιλιόμετρα για
5 λεπτά κόλλησε αμέσως. Στεγνώνει η θερμοκρασία. Και με το που κλείνω τον γκάζι, με μαγκώνει σαν να έχω πατήσει φρένο. Πάω με 20 χιλιόμετρα για κάνα 4-5 λεπτά και συνεχίζω μετά. Θα αλλάξει λάδι. Θα βάλει ένα λάδι που να είναι αξιόπιστο. Το λιγότερο μη συνθετικό, για να σου πω 100%. Ναι, κόβω λίγο ταχύτητα μωρέ, αφού έχω και μηχανή τώρα. Δεν χρειάζεται. Θα πάω την ταχύτητά σου και θα αλλάξει την αναλογία. Τι αναλογία το κάνει. Άμα σου πω τώρα, δεν θυμάμαι, το γράφει το κουτάκι πάνω για να μην είναι 5 προς... Το μηχανάκι ή το κουτάκι από το λαδάκι. Από το μηχανάκι. Το πήρα τα στοιχεία. Και να ξέρεις, όλα αυτά τα μηχανήματα θέλουν πολύ υψηλή ποιότητα. Θέλει παραπάνω, θέλει πολύ λάδι πάντως. Θέλει παραπάνω από 2%, 2,5%. Όχι, τι 2, παραπάνω το βάζω. 4% το βάζω. 4%. 4% δεν είναι το εργοστάσιο. Και έχεις κολλήματα. Ναι. Με 4%. Ναι. Κάτι άλλο σημαίνει. Μπορεί να πήρε και λίγο μέντα, το πιστώνει. Μάλλον έχεις πει δίπλα. Ναι, το έχει 3 χρόνια έτσι και το λειτουργώ κανονικά. Απλά... Έχεις ήδη την πλάτη μέσα. Και εσύ το μόνο που κάνεις είναι να τη διαιωνίζεις. Ναι, πήρε μέντα. Κάποια στιγμή τα αφήνω εκεί να τερματίσει τέλεια. Όταν βάζει τη μέντα, κομμάτια μετάλλου ενώνονται τα ελαττήρια και από το έμπολο με τον κίνητρο, με αποτέλεσμα να σηκώνει τριβές. Ναι, το αφήνω να τερματίσει εντελώς και μετά θα το φτιάξω. Ναι, οι τριβές, οι ζημιές που είναι μέσα, δεν φεύγουν. Θέλουν επεξεργασία. Θέλω να αλλάξω πιστόνι τώρα. Θέλω να αλλάξει έμπολο ελαττήρια και να κάνει καθαρισμό τον κίνητρο. Αν τα κάνει αυτά και στραξαραμίσου 4%, δεν υπάρχει περίπτωση να το ναι. Την καμία. Εγώ σου λέω 2 με 2,5% και 2,5% είναι πολύ. Ναι. Το λάδι είναι καλό. Τώρα αν το βάζεις κρύβο τα μικρά τα μιζενάδικο, όχι τέτοια. Σας. Όχι τέτοια. Τέτοιο δεν το βάζω, μόνο θα πρέπει να έχω μείνει κάπου για να βάλω τέτοιο και για λίγο, για λίγα χιλιόμετρα. Από το να μείνεις τελείως από λάδι και να μην βάλεις, ας βάλεις και το μιζενάδικο. Αλλά... Αυτά δεν τα παίρνω, όχι. Παίρνω επώνυμα και μεσαισθητικά. Εντάξει, κάτι φουλ συνθετικά δεν χρειάζεται να βάζεις μόνο και στόχη μηχανάκι τώρα. Όχι, αλλά δεν το κάνεις κακό. Θα πληρώσεις ένα λαδάκι 14 με 17 ευρώ και θα το έχεις για 12 ευρώ νομίζω παίρνει το λάδι αυτό. Ναι, αλλά βάζεις κάτι καλύτερο. Και θα το έχεις για χρόνια. Πόσα χιλιόμετρα κάνεις αυτό. Πάρω το καίω. Το καίω. Το δουλεύω, ναι. Όλη μέρα είμαι πάνω σε ένα. Αν πει τόσα μηχανάκια, έχω και τόσα αυτοκίνητα. Είμαι όλη μέρα στον δρόμο πάνω. Δηλαδή, άμα έχω ελεύθερο χρόνο, το περνάω πάνω σε 2 ρόδες. Τον ελεύθερο μου χρόνο. Αντί να δω μια ταινία, 2 ώρες, παίρνω μηχανάκι. Καλά κάνεις. Ευχαριστήσεις. Ναι. Ευχαριστήσεις. Εντάξει. Και μπορεί να πάρω το μοτοποδήλατο, κατάλαβες. Και να είμαι 2 ώρες πάνω στο μοτοποδήλατο. Θα κάψει βενζίνα. Γι' αυτό. Δεν θα κάνω 2 ώρες. Ναι. Καταρχήν δεν κάνει να το δουλεύει το σύνορα. Το δουλεύω. Γι' αυτό τα κάνει. Το πλήναμε το φιλτράκι αυτό το σφουγγαράκι. Είναι σαπουνάρα. Ζεστό νεράκι. Με ζεστό νεράκι πλήθηκε. Ακολούθησα. Περιμένει ο μηχανικός τα ανταλλακτικά. Αμα, τι ευστοχία έχεις, φίλε. Δεν χάνεις, ρε φίλε, δεν χάνεις με τίποτα. Δεν χάνει αυτό το παιδί. Ένα. Και εδώ είναι travel moto, αυτοπροσώπος. Το βλέπετε, δηλαδή. Κατευθείαν. Καλημέρα. Πήραμε και τα βαριατό, τα... Σε κάθε αλλαγή μάντα βάζεις και τέτοια κουλουράκια, πώς λέγονται αυτά. Ράωδα, μπύλες φουγοκεντρικού. Όλα. Όλα στο χοντροδήμο εδώ έτοιμα να φύγουν.
Ορίστε. Έτοιμα, ψώνησες κύριε μηχανικέ. Πάμε στο συνεργείο κάτω. Πάω για πιάτσα. Πάμε στο συνεργείο, πάμε να τους αφήσουμε αυτούς λίγο εδώ πέρα τώρα. Τι τους θέλουμε αυτούς. Τι να τους κάνουμε αυτούς. Ναι, έρχομαι από την άλλη πόρτα εγώ. Από εδώ. Ναι. Τηλεοπτικά, από εδώ. Περάστε κύριε. Ναι. Θα περάσει και ο συνοθέτης από πίσω. Θα περάσει. Πάμε από εδώ που είναι... Δεν είναι για το κοινό εδώ, είναι για το travel moto. Το travel moto περνάει από εδώ μόνο. Πήραμε τα ανταλλεκτικά εμείς εδώ, τα αναλώσιμα. Ό,τι χρειαζόμαστε, τα έχουμε εδώ πέρα έτοιμα. Τα βγάζουμε τα... Τι είναι τα δώρα, φίλε, τι υλικό είναι αυτό. Μ' αρέσει και για να το έχω έτσι, ξέρεις, αντιστρες. Να σε ψηρίσω ένα. Θα σας δώσω δύο παλιά. Όχι παλιά, καινούργιο θέλω, φίλε. Καινούργια δεν παίζει φάση. Α, έχει και... Βλέπω να είναι πιο χοντρό. Δεν είναι πιο χοντρό, είναι όλα ίδια. Οι πλευρές είναι διαφορετικές. Α, το... ναι, ναι, κατάλαβα. Το φαρδί που έχει, πάει στο σημείο, φέρνει αντίσταση. Κατάλαβα. Από τη μία μεριά, για να το δω και ο τηλεθεατής. Από εδώ και από εδώ είναι πιο λεπτό. Ενώ είναι το ίδιο. Ναι, εντάξει. Νόμιζα είναι διαφορετικά. Αυτό το που θέλετε έτσι. Ναι. Και όχι έτσι. Έτσι. Πάει από τη φορά που γυρνάει πάνω όλα μαζί. Ναι. Από τη μεριά που έχει μεγαλύτερες αντιστάσεις, μεγαλύτερες τροπές, πάει η πλευρά που έχει το πλαστικό απ' έξω. Κατάλαβα. Και τώρα που ξέρουμε εμείς που έχει αντίσταση, έχει κάνει βελάκι. Τα μάθαμε αυτά με τον καιρό. Αριστερά που κοινώνουν μπροστά. Γυρνάει έτσι. Ναι, ναι. Έχει αριστερή κατεύθυνση. Και πάνω που λες, παιδάκια, έγινα μηχανικός, έμαθα. Τσου που βγαίνουν καινούργια μοντέλα, άντε πάλι από την αρχή. Ε? Πότε να πεις, ηρέμησα. Υπήρχαν τότε τα μέγκα σκούτερ που έχουμε τώρα. Δεν υπήρχαν. Παπάκια φτιάχνονται. Λες, έμαθα. Βγαίνει ένα μέγκα σκούτερ. Άλλη φιλοσοφία. Δυστυχώς έτσι είναι. Γι' αυτό κάνουμε συνέχεια εκπαίδευση, συνέχεια σεμινάρια. Σεμινάρια εδώ στο Travel Moto να έρχεσαι, φίλε. Να σε κάνω εγώ τη σεμινάρια θες. Έλα στο Travel Moto να σε κάνει σεμινάρια. Η Μάγδα, με τη Μάγδα κάνετε αμίλητα βίντεο, με μένα όλο χαζομάρες. Έτσι πρέπει, Βασίλη. Και τα δύο θέλουν. Και δεν τα δύο. Πετάει η μέρα. Θέλουν και τα δύο. Και το άλλο θέλει. Μπυρμπύρι δεν είναι θέλει και πολύ μπυρμπύρι. Γι' αυτό λέω από μερικές φορές στη Μάγδα, κάντω το βίντεο αυτό, γιατί θα αρχίσω εγώ τις χαζομάρες. Παπουτσάκια, παπουτσάκια, λέω στις αγώνες, πώς λέγονται. Αυτό είναι στις αγώνες φυγοκεντρικού. Αυτά κάνουν την εμπλοκή στο τύμπανο για να δοθεί η κίνηση. Με την περιστροφή του ανοίγουν. Βεβαίως, είναι αντίβαρα. Ναι. Με σιαγωνάκια στις άκρες για να κάνουν επαφή, να δημιουργήσουν την αντίσταση. Από την περιστροφή του κινητήρα γυρνάει τόσο γρήγορα ώστε κάποια στιγμή το ελαττήριο θα υποχωρήσει, θα το τανηθεί και θα πιάσει το άλλο. Για να δώσει την κίνηση. Travel Moto. Και εκεί έρχονται οι δικτυωτές και σου λένε πρέπει να αλλάξεις αυτό το ελαττήριο, αυτό το ράολο, αυτό το φυγοκεντρικό. Να γίνει πιο σκληρό. Για να αλλάξεις την κατανομή στις στροφές που χρειάζεσαι. Να θέλει πιο πολλές στροφές.
ή πιο λίγες, ανάλογα τη θέση. Ναι, ναι. Ώστε να έχεις μια μετάδοση ικανοποιητική για τα ακούστητα δικά σου. Με πιο λίγες τροφές θα είναι πιο αργό το μηχανάκι. Πιο αργό κατά την εκκίνηση μόνο. Ναι, θα είναι και λίγο πιο οικονομικό. Θα είναι αρκετά πιο οικονομικό. Τα εργοστάσια. Θα κολώνει λίγο, άμα τη ζήσει σε μέρος που έχει ανηφόρες, θα τις πάει. Ναι. Τα εργοστάσια κρατάνε κάποιο μέσο όρο. Ναι, να τους καλύπτουν όλους. Για να καλύπτουν ναι. που θες. Θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να το κόψουν 10 χιλιόμετρα το μηχανάκι από τη λειτουργία και να το κάνουν να μην μπορούν να κάθεται κάτω. Ναι. Αυτό του κάνει το μηχανάκι. Ναι, ναι. Είναι εξαιρετικά εύκολο. Αυτά σε αγώνες θέλουν συχνά αλλαγή. Έχουν και αυτές με. Οπότε τις βλέπεις παγωμένες, ε. Όταν έχει κατεβεί αρκετά το υλικό. Με το μάτι, δεν. Τα θες να σου πω τα νούμερα ακριβώς. Εντάξει, τα νούμερα δεν μπορείς να θυμάσαι κιόλας. Με το μάτι τα θυμάσαι. Άμα σου πω ότι στα 2 με 3 δέκατα θέλουν οπωσδήποτε αλλαγή και κάτω από μισό χιλιοστό είναι το προτινόμενο. Συνήθως πότε φτάνει τόσο, όταν έχεις αλλάξει δυο ημάδες. Μπα, πολύ περισσότερο. Άρα αυτό είναι. Ανάλογα τις κινήσεις που έχεις. Ναι, ναι, σπάνιες απασχολεί αυτό. Σε απασχολεί, αλλά πιο πολύ σε απασχολεί να αλλάξει το. Η μάντα ράουλα και γλίστρες, για να μην έχουμε θόρυβο. Να έχουμε ήρεμη μετάδοση. Η μάντα ράουλα και γλίστρες, για να μην έχουμε θόρυβο, να έχουμε. Ήρεμη μετάδοση. Ήρεμη μετάδοση. Το πεζό έχει μπύλες αντί για δαχτυλιδάκια τέτοια. Υπάρχουν πολλούν ειδών κατασκευές που να επιμελήσουν το. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι όταν υπάρχει μόνιμη κίνηση, χωρίς να έχουμε συμπλέκτη, μόλις θα κινηθεί ο κινητήρας θα κινήσει ο τροχός. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το σύστημα πίσω, οπότε να γυρνάει στο τροχός, χωρίς να κάνει εμπλοκή του κινητήρα. Ναι. Και να γίνει εμπλοκή εφόσον σηκώσει κάποιες στροφές. Ναι. Είναι εξαιρετικά βολικό και πολύ απλό. Φίλε, όταν βλέπω τέτοια πράγματα, θαυμάζω τους ανθρώπους που τα ανακαλύψαν. Τους θαυμάζω πραγματικά. Δηλαδή, λέω, ποιος να το έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα, φίλε. Θαυμάζω τους Ευρωπαίους. Ποιος να έχει σκεφτεί τέτοιο πράγμα, δηλαδή, πόσες μπύρες πρέπει να πιεις για να πάει το μυαλό σου εκεί. Οι φίλοι μας. Οι Ιάπωνες τα παίρνουν έτοιμα και τα βελτιώνουν, τα κάνουν. Αλλά αυτοί, νομίζω, τα αυτοκίνητα κατασκευαστήκαν στην Ευρώπη. Και τα πήραν μετά Αμερική, οι Ιάπωνες και τα κάναν δικά τους. Δικές τους κατασκευές. Τα οφείλουμε στο φίλο μας τον Νότο. Ένα Γερμανό, φοβερό. Και όλα γίνανε για τον πόλεμο. Κατάλαβα. Όλα. Όλα είναι πολεμική εξέλιξη. Ναι, ναι, ναι. Όλα. Και μετά πήγε χρήση καθημερινή. Έτσι ακριβώς. Τη μετάδοση την κλείσαμε. Λοιπόν, τώρα που μιλάμε να μην ξεχάσουμε και τίποτα. Και το δεις μετά στο βίντεο, φαντάζεσαι, και να είναι το μηχανάκι στο δρόμο και να πεις, αμάν δεν έβαλε μια βίδα. Γι' αυτό έχουμε εκεί. Γι' αυτό καταγράφονται. Για να κάθονται εκεί οι πελάτες και πάνω από το κεφάλι μας. Γι' αυτό καταγράφονται όλα, παιδιά, στο Travel Moto εδώ πέρα. Για να μην υπάρχει περίπτωση να κάνουμε λάθος. Θα δούμε στο βίντεο μετά. Α, μάν, ξέχασα το πανί εκεί, φαντάζεσαι. Καλή μου πιο σε βασικό. Στην Αγγλία, ας πούμε, που έχει υγρασία, δεν έχει σκόνη τόσο πολύ, μπορεί να μην χρειάζεται τόσο συχνά αλλαγή. Εδώ η Ελλάδα, ας πούμε, έχει όλο σκόνη το καλοκαίρι, γεμάτο, ξηρασία. Η Αγγλία έχει εξαιρετικά πολλούς ρήπους. Έχει άλλα προβλήματα. Εκεί τα φύτρα βγαίνουν μαύρα. Μαύρα. Απορρίπους. Τι ωραία παρέτηση κάνουμε, ρε καγκουράκια. Με τον Νίκο εδώ το μηχανικό. Έχουμε τη συζήτησή μας εδώ, βλέπουμε.
Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το Travel Moto και αυτό είναι το συνεργείο του Χοντροδήμου. Όσο προχωράμε τώρα, πλησιάζουμε προς το τέλος. Θα αλλάξουμε και μπουζί. Θα δούμε και βαλβίδες. Α, θα δούμε και βαλβίδες. Βέβαια. Θα βάλουμε το φίλερ, έτσι. Αυτές τις βίδες τις σφίξαμε αυτές. Αυτές τις σφίξαμε. Θα το κάνουμε και λίπανση όταν θα το κλείσουμε. Εδώ πέρα βλέπω κάτι πάει να ξεβιδώσει. Ξεβιδώνουμε την υπεροξυγόνωση των καυσαερίων. Την υπεροξυγόνωση των καυσαερίων. Α, μπράβο. Γιατί το κάνουμε αυτό, φίλε? Γιατί πρέπει να λύσουμε το καπάκι για να αρχίσουμε βαλβίδες. Μας εμποδίζει δηλαδή να βάλουμε χέρι γι' αυτό. Δεν αφαιρείται το καπάκι, πώς. Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Ο Νίκος εδώ έχει πάρα πολλά χρόνια μηχανικός και πάρα πολλά χρόνια μηχανικός στη ΣΥΜ. Η μισή του καριέρα είναι στα ΣΥΜ. Τα λέω καλά, Νίκο, ή λέω ότι να είναι? Σχεδόν. Έχω γυρίσει όλες τις εταιρείες. Έχει δουλέψει σε όλες τις μάρκες και έχει πάρα πολλά χρόνια στη ΣΥΜ. 13 χρόνια έχω σε αυτό το μαγαζί. 13 χρόνια είναι πάρα πολλά να ξέρεις τι θέλει κάθε περίπτωση. Παιδιά, σας έχω πει και άλλες φορές ότι όταν πάτε να αγοράσετε μία μοτοσυκλέτα, ένα σκούτερ, είστε από μία περιοχή, θα κοιτάτε να είναι καλό το σέρβις που θα σας παρέχει στην πορεία. Να είναι συμπαθής, δεκτικός άνθρωπος ο μηχανικός. Και μετά θα επιλέξει τη μάρκα αυτήν. Να ταιριάζεται κιόλας με τον μηχανικό, με τον πολιτή, να μπορείτε να συνοηθείτε. Γιατί θα έρχεστε σε επαφή, θα τα λέτε. Κάθε φορά που θα πας για σέρβις, να τον εμπιστεύεστε, να είναι καλός άνθρωπος, καλός μηχανικός. Να σου πει θα αλλάξει κάτι και θα τα αλλάξει. Χίλια δυο παίζουν τέτοια. Και γι' αυτό σας πρότεινα πριν να διαλέξετε τι μάρκα θα πάρετε, να δείτε ποιον συμπαθείτε. Όλες οι μάρκες πάνω κάτω καλές είναι. Πώς τα λέω έτσι, ρε φίλε? Θα μπορούσα να είμαι YouTuber, ένας μεγάλος YouTuber. Θα μπορούσες, Βασίλη. Αλλά... μεγαλώνεις ακόμα. Ναι. Θα μπορούσα να έχω 2 εκατομμύρια εγγραφές. Γιατί όχι. Κάτι τέτοια τους λέω, φίλε. Κάτι τέτοια κάνω, πολύ λίγο Κωνσταντάρος, κάτι τέτοια κάνω. Φαντάζεσαι να με είχες σε όλα τα σέρβις συνέχεια κάθε μέρα εδώ? Δεν θα σ' άντυχα. Πρώτα-πρώτα δεν αντέχω να είμαι χωρίς μουσική για να μπορείς να τραβάς τα βίντεο. Λοιπόν, κοίταξε να το χειρότερο όμως. Πρόσεξε λίγο. Δεν θα μ' άντυχες. Όχι. Νορμάλ είναι αυτό. Γιατί αν μ' άντυχες είσαι ψυχάκιας. Κάτι είναι λάθος. Όταν δεν έρχομαι όμως, δεν σου λέει πολύ ο. Να πεις να έρθει και αυτός που μου κάνει κουβέντα. Την έλλειψη την αντέχεις, την δέρμα έλλειψη. Στερητική. Ναι.
Α, βγάλει και το καπάκι αυτό να δούμε τι γίνεται από εδώ κάτω. Σου πω εγώ και τι φίλερ θα βάλει, τι νούμερο. Βεβαίω θα μου το πει. Θα ανοίξει τον κατάλογο που έχει μέσα τα στοιχεία σερβι. Αν είχε κατάλογο, το θυμάμαι να παίξει όλο. Για πε μου. Το πεντάρι θα βάλει. Άμα θα βάλω το πέντε Βασίλη για να κάνω τη δοκινή, το μηχανάκι είναι στα όρια τη καταστροφή. Αν θα ξεκινήσω να χρειαστεί. Είναι τόσο χάλια ώστε να ξεκινήσω από το 5 για να δω τις βαλβίδες. Λοιπόν, τον λυπάμαι πραγματικά, αν τον κρύψω καμιά βίδα, τον λυπάμαι τώρα. Να ψάχνετε εδώ πέρα. Με έκρυψες που με έκρυψες το δίκτυο πρωί. Τον έκρυψα για λίγο. Λέω, εντάξει, ας τον λίγο θα τον... Κανονικά θέλω να τον κρύψω μια βίδα και να την πουλάω. Θα βρει αυτό, θα πάει πάνω στο χοντροδήμο, στο δελεκτικά και θα του πει φέρε μια καινούργια. Θα ζητήσει το τακτικό και θα το πάρει. Αλλά κανονικά πρέπει να μην έχετε πάνω στην κάρτα. Τι σέρβις θα είμαστε, δηλαδή. Αν δεν είχαμε ανταλλακτικά. Πίσω μου μπήκε ένας κύριος εδώ, έβαλε ένα σκούτερ. Τώρα μας είναι η σειρά σου, χρόνια. Έχεις δει στον ύπνο σου ότι φτιάχνεις τις βαλβίδες? Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι τις χειρότερες βλάβες στη ζωή μου τις έχω δει στον ύπνο μου. Τις λύσεις για τις χειρότερες βλάβες που έχω αντιμετωπίσει στη ζωή μου τις έχω δει βράδυ όταν κοιμόμουν και ξύπνησα μέσα στο βράδυ. Μιλάμε για τέτοιον εφιάλτη. Ναι. Δεν εύχομαι να συμβεί σε κανένα και ούτε να χρειαστεί. Καρμπλατέρ. Δεν έχουμε καρμπυρατέρ εδώ. Αυτό που δείχνει είναι σώμα πεταλούδας. Ναι, μαζί. Το είδα αυτό. Αυτό είναι αισθητήρας. Έχουν καρμπυρατέρ για τα λέω όλα. Λάθος τα λέω. Εντάξει. Είναι τα injection τώρα. Ό,τι σε βουλεύει. Ναι, τα injection. Σώμα πεταλούδας λέγεται. Αυτό ακριβώς εδώ μέσα έχει την πεταλουδίτσα, την οποία την ελέγχει με τον καζάκι. Βλέπεις αυτό που γυρίζει. Ναι, ναι. Αυτό είναι ο άξονας που μέσα κρατάει την πεταλούδα. Ναι. Είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι, ανάλογα πόσο γκάζι δίνει. Ναι, ναι. Κλειστό είναι. Κάθετα και κάποιες μοίρες ανοιχτό. Θέρματα καρμπλατέρ για τζιγκλέρ, για φύσιγμα και τέτοια. Δεν έχει αυτό, ναι. Τέτοια πράγματα. Έχει τα αντίστοιχα. Έχει το σώμα πεταλούδας, έχει το μπέκ. Είναι να κάνουμε συντήρηση σε αυτά τα μηχανάκια. Κάθε κάποια χιλιόμετρα πρέπει να βγαίνει και να καθαρίζεται η πεταλούδα. Γιατί πια έχει μέσα μάκα. Πολλά χιλιόμετρα. Λερώνεται από τη σκόνη που τραβάνε από τα φίλτρα. Πολλά χιλιόμετρα. Από 20 έως 30.000 είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί. Α, να έχουν το νου μου δηλαδή, ναι. Στα μηχανάκια. Ναι. Μόλις το καθαρίσεις, αλλάζει συμπεριφορά. Κατάλαβα. Βελτιώνει τη ροή του αέρα μέσα. Αυτό που τα μηχανάκια, φίλε, είναι ότι ανεβαίνει στο υψόμετρο και ρυθμίζεται μόνο το μηχανάκι. Βέβαια. Γιατί το άλλο που είχα το XR, το 125, ανέβαινα στη Σαμαρίνα πάνω και γινόταν 80 το 125. Τα παλιά τα χρόνια. Νόμιζα ότι χάλασε. Όταν προσπαθούσαμε να τρέξουμε και βάζαμε κόντρες σε μικρά παιδιά κινείς, ανάλογα το υψόμετρο της περιοχής που ήταν να τρέξουμε, πηλερέμε τα κατάλληλα ζιγκλέρ. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται. Γιατί αλλάζει πάρα πολύ η λειτουργία. Ειδικά στα δίχρονα. Εδώ που είμαστε, ειδικά στα δίχρονα, εδώ που είμαστε 3 μέτρα περίπου κάτω από το έδαφος, έχει άλλη συμπεριφορά ένα δίχρονο μηχάνημα. Ναι. Από ό,τι έχει επάνω. Ναι, ναι, ναι. Όταν μιλάμε για. Ακούγεται ανέκδοτο, αλλά και όλο που σε έχει. Όταν μιλάμε για ρυθμίσεις και τέτοια. Ρυθμίσεις ορίων. Δεν είναι ρυθμίσεις. Φτιάξω να το μείγμα, να συμφωνήσει ο αέρας με το μείγμα. Άσε που έλεγες ότι τη βενζίνα. Το πεζό σου κολλάει. Μπορεί να δουλεύει φτωχό. Μπορεί να δουλεύει φτωχό. Στα σημεία που. Κι όμως το μπουζί έχει χρώμα ερήμου και λίγο πιο σκούρο. Είναι άρα δουλεύει πλούσιο. Είναι σύγχρονο μηχανάκι. Τι να είναι μαύρο, ρε φίλε. Το δικό σου πρέπει να είναι καφέ ελαφρώς μαύρο. Με λίγα κατάλληπα λαδιού. Αν δεν έχει κατάλληπα λαδιού αυτό το μηχανάκι που έχεις, δυστυχώς θα κολλάει συνέχεια. Κατάλαβα. Δυστυχώς. Πάντως δουλεύει πλούσιο και πνίγεται. Δουλεύει πλούσιο και πνίγεται. Αυτά τα μηχανάκια δεν έχουν φίλτρα πρώτα απ' όλα, έχουν σίτες. Οι σίτες, αν θα πιάσουν λίγο σκόνη με λάδι απάνω, τελείωσαν. Πνίγεται, κάνει four stroking, κάνει και για να το λύσω αυτό έβγαλα τον παπά, να παίρνει αέρα. Και τώρα δεν έχει τίποτα. Και το, έχει... Έτσι πως είναι ο παπάς, είναι σαν... Παπά μέσα έχει σίτες αυτό, δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν έχει φίλτρα. Έχει ένα σφουγγαράκι πολύ μικρό, τέτοιο εδώ. Έχει σφουγγάρι μέσα. Πολύ μικρό. Περίεργο, είναι καινούργιο μοντέλο. Και εγώ έβγαλα το φιλτρόκουτο. Και τώρα δεν... Το έχεις χωρίς φιλτρό. Ναι, και φιλτρόκουτο. Ψάχεις να βρεις γιατί κουλάει. Φιλτρόκουτο. Όχι. Δούλευε πολύ πλούσιο, ρε φίλε.
Ναι, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αυξήσει την ταχύτητα εισαγωγή στο αέρα ή την ποσότητα εισαγωγή στο αέρα. Δεν μπορούσε να βρω ζυγκλέρι, ούτε ρύθμιση έχει. Έπρεπε να μεγαλώσει την ποσότητα εισαγωγή αέρα. Ναι, πώς το κάνω. Όχι αφαιρούντας το φιλτροκούτι από πάνω. Πώς θα το κάνω. Θα μεγαλώσει την εισαγωγή του. Την εισαγωγή που έχει το φιλτροκούτι. Σε περίπτωση δεν βρίσκει το ζυγκλέρι, δεν υπάρχει περίπτωση. Να ανοίξω τρύπα στο κουτί. Μεγαλύτερη, ναι. Και να μεγαλώσει την ποσότητα αέρα που υπάρχει μέσα. Δεν πρέπει να κολλήσει καμιά δεκαετία φορά για να το μάθω. Τι αμέσω το μάθω, τσάμπα. Τόσο μάγκα είμαι. Εσύ τα πληρώνει, φίλε μου, πειλό, όχι εγώ. Δεν κολλάει, αλλά δεν το έχω κάνει κάτι να το πληρώσω. Και το πλήρωσε, μην έχει καλύπτωση. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι το καλοριφέρ, ρε φίλε. Και το γράφει, κοίταξε. Πώς και δεν το είχα δει. Εδώ έχουμε ροή αέρα. Τώρα έχουμε ροή αέρα. Τώρα είναι κλειστό. Ναι, τώρα ναι, ναι. Έχουμε ροή αέρα. Αν θα δεις από μπροστά, ακριβώς μπροστά είναι ψυγείο. Και άμα βάλεις και ένα σωλήνα εδώ και το βάλεις μέσα στο μπουφάν. Σωλήνα, κανονικό, το βάλεις μέσα στο μπουφάν. Ένα απλό σωλήνα. Δεν θα σε φέρνεις, βάζεις το νερό μέσα στο μπουφάν, δεν στο αέρα. Ε? Κάνω πως δεν ακούω τίποτα. Γιατί? Ματέρα. Γιατί δεν θα πάει τόσο αέρα μέσα στο μπουφάν. Θα πάει. Τι σωλήνα να βάζεις, Μπιλ? Ένα σωλήνα, έτσι. Αυτό εδώ είναι 20 κάτι πόντους, σχεδόν 10. Τι σωλήνα να βάζεις. Ξεσκέφτηκα, γιατί τα μηχανάκια δεν έχουν μία αποδοχή σωλήνα, να βάζουμε σωλήνες και να το βάζουμε στο μπουφάν, να μην κρυώνουμε, ρε φίλε. Τα πρώτα θα έπρεπε να ήταν συμπατά τα μπουφάν. Έτσι είναι οι στολές των διτών, ναι. Ψυχρού κλίματος. Να φτιάξει το travel mode μπουφάν. Αέρα. Να φτιάξει. Φτάνουν νερό μέσα για να ζεσταίνουν οι άνθρωποι. Όχι εμείς. Να φτιάξει μπουφάν το travel mode, να έχει. Να το φορτίσει αυτά το travel mode. Ξέρετε, πάνω στο μηχανάκι δεν πρέπει με την καμία να εδρώσουν. Με την καμία δηλαδή. Ναι, εντάξει, πρέπει να επιλέξει μπουφάν. Όσα φορά μπουφάν το καλοκαίρι, το οποίο αυτό που θα κάνει να σε δροσίσει, επειδή έχει ανοίγματα. Ναι, τέτοια φοράω. Και δεν φοράς μπουφάν το οποίο σφραγίζει για νερό το καλοκαίρι. Όλο τρίπιο είναι το δικό. Το χειρότερο όλος. Πράγμα που υπάρχει είναι στο μηχανάκι υδρωμένος. Σαν την μπλούζα του ψάλτη, θυμάσαι που έχει την υδροκεφαλή. τέτοιο μπουφάν. Έλα να αγαπηθούμε δάχτυλοι. Ναι. Τέτοιο είναι το μπουφάν μου χωρίς την νεκροκεφαλή. Με προστασίες. Λοιπόν, χρόνισε το μηχανάκι τώρα να δούμε τις μπάνες. Ρίξε το φίλερ τώρα εδώ μέσα. Χρόνισε το πρώτα. Α, πρώτο χρόνισμα και μετά. Έτσι. Λοιπόν, ο μάγκας εδώ πιάνει εκεί που είναι το λουρί. Και το γυρνάει για να γυρίσει το πιστόνι μέσα. Γυρνάει εδώ η αλυσίδα, καδενάκι. Πρέπει να τα πω και ακριβώς όπως λέω, γιατί θα μου πούνε άρα τσοπάνι, τι αλυσίδα, καδενάκι είναι. Και αλυσίδα να το πεις. Ναι. Πάω, βλέπω τα μέσα. Τι κάνει τώρα πάλι εκεί πέρα. Και πώς θα το δείξω εγώ τώρα αυτό. Τώρα φέραμε τις βαλβίδες, τα κοκοράκια στη θέση ρύθμισης. Κατάλαβα. Έχουμε κενό, σημαίνει ότι δεν κλείσαν. Και πρέπει να μετρήσουμε το διάκαινο αυτό να είναι σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα στην κινητήρα μας. Πόσο παίρνουν οι βαλβίδες αυτό μας είναι? Πόσο, φίλερ, βάλε 2,5. Τι να σε κάνω. Αφού 5 δεν ήθελες, βάλε 2,5. Βάλε 1,5, άντε. Ή 2,5-1,5, ό,τι όποιος αρέσει εσένα. Πόσο θα βάλεις? Δεν ξέρω, και δεν ξέρω, θα ανοίξω τον κατάλογο να δω. 0,75 θα λέει. Όχι, θα λέει 10-2, 15-2. Αλλά επειδή δεν ξέρω, θα ανοίξω τον κατάλογο. Έχει ο κατάλογος όλες τις μάρκες. Πες μου 2,5 τώρα. Μην πεις κανένα 2,5 τώρα. Σου είπα 10-2, 15-2. Τι δεν καταλαβαίνει. Πόσο βγαίνει δηλαδή. Τα προσθέτουμε όλα μαζί, τα αφαιρούμε όλα μαζί και τα βάζουμε πάνω. Πόσο βγαίνει. Τα νούμερα αυτά αφορούν
δέκατα του χιλιοστού και παίρνει 0,10 συν πλην 0,02 και 0,15 στην εξαγωγή συν πλην 0,02. Όσο είμαστε μέσα σε αυτές τις ανοχές, είμαστε εντάξει. Ναι. Τι λέει ρε παιδιά αυτός, ελληνικά μιλάει, τι είναι αυτά, τι δέκατα. Νούμερο 4, τι φίλερ να βάλω. Θέλουμε ένα 10, ένα 12 και ένα 15. Τρία διαφορετικά. Τέσσερα χρειάζεται. Αλλά. Πόσες βαλβίδες έχουμε εδώ? Το 08, 4. Το 08. Η κάθε βαλβίδα, άλλη. Δύο διαφορετικές ρυθμίσεις έχουμε. Μία ρύθμιση έχουμε στις δύο εισαγωγής και μία στις δύο εξαγωγής. Σβήσε το, να το σβήσουμε αυτό. Θα σου το πιάσει να το νιώσεις. Θα σου το πιάσει να το νιώσεις. Πιάσου και τράβα το σιγά σιγά. Νιώθεις αντίσταση? Ναι. Εσύ λες ότι νιώθεις. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Αυτό που νιώθω εγώ σημαίνει ότι είναι ανοιχτή η βαλβίδα. Είναι ελάχιστη η αντίσταση. Μαθήματα. Και εδώ μία από τα ίδια. Είναι ελαφρώς ανοιχτή η βαλβίδα. Άρα, στο 12. Στο 12. Άρα καλά κάναμε και λύσαμε καπάκι. Παίρνουμε τώρα το 12, το ξέχασα επάνω. Να κάνουμε να δουλεύει ακόμα καλύτερα εμείς τώρα. Βελτιώνουμε τα μηχανάκια. Το μάξιμο. Να κάνουμε καινούργια. Είναι 12. Πιάστο αυτό τώρα. Μπες μέσα, λύκια. Πιάστο αυτό που είναι το όριο του ανοιχτού. Πιάστο αυτό είναι καλά τώρα. Τράβηξε το. Αυτό μαγκώνει λίγο πιο πολύ. Ελαφρώς. Ναι. Α, μπράβο. Το θέλουμε εμείς. Σημαίνει ότι η βαλβίδα μετράει ανάμεσα από 10 και από 12. Πόσο? 11. Μπράβο, Πίλη. Είμαστε μέσα στα όρια. Είμαστε καλά, δεν την αλλάζουμε. Είναι τέλειο. Το ίδιο και το άλλο. Οι δύο βαλβίδες δεν έχουν πρόβλημα. Κανένα. Όχι πρόβλημα, δεν θέλουν κάποια δεν ρύθμιση. Δεν θέλουν ρύθμιση, ναι. Τι στο δίνω. Δεν μπορεί να το βάζεις ποτέ, πιάστο. Αυτό ποιο είναι? Αυτή είναι σαν εξαγωγές. Σφιχτά. Είναι σφιχτό, ναι. Ναι. Αυτές θέλουν αλλαγή στη ρύθμιση. Η εξαγωγή. Ναι. Η εξαγωγή είναι λίγο μαζεμένη. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο λάσχα. Βεβαίως. Ένα τι. Αλλά στο χοντροδήμο παίζει ρόλο και η λεπτομέρεια. Και το τικ. Και το τικ που βλέπω. Ναι, ναι. Και το χιλιοστό του χιλιοστού. Παραπάνω. Όχι, δεν παίζει το χιλιοστό. Ό,τι παίζει, ό,τι πρέπει να είναι. Τα στάντα ρόλο. Ναι, ναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Ό,τι ζητάει από τις σχέσεις ακριβώς. Ανοίγονται τα βιβλία, διαβάζονται τι νούμερο πρέπει να γίνει και βάζει το νούμερο, το σωστό, και λέει και το travel motto συν 2 από μένα. Έτσι, γιατί κουστάρω. Ναι, 11, 11 είπες, συν 2 από το travel motto 13, έτσι για την αλητία. Σ' αρέσει, Βασίλη. Εδώ είναι καλά, ναι. Σ' αρέσει, ναι, είναι καλά εδώ. Τώρα πιάσαμε το κέντρο. Αυτή είναι μάλιστα, δηλαδή ούτε σφιχτή τη λες, ούτε... Έτσι ακριβώς. Εγώ όσες φορές και να το δω αυτό, όσες φορές και να το δω, Θάνο, δεν πρόκειται να το φτιάξω. Και να το παρακολουθώ. Θα το χαλάσω πάλι. Πάλι θα το χαλάσω. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που θα κάνουν αυτά. Δεν σε κάνω πλάκα τώρα, όσες φορές και να το δω. Τα ίδια και εδώ. Δώσε με δίχρονο να το φτιάξω, δίχρονο να το φτιάξω ό,τι θες. Διχρονιά. Ναι. Γουστάρω κιόλας. Όχι και καφεδάκι. Make my day, man. Ε? Make my day. Δεν είναι ωραία τα δίχρονα, να τα φτιάχνεις. Σε φυσίξω και τον καρμπλατέρ εκεί με... Βασίλη, η πρώτη μου μοτοσυκλέτα που είχα τετράχρονη, αν εξαιρέσει το παπί που είχα πιτσιρικάς, ήταν μετά από 25 χρόνια δίχρονα μηχανάκια. Ωραία τα δίχρονα, να τα φτιάχνεις. Φωμόγκαζα. Ναι. Με πολύ λίγα κυβικά έχει πολύ μεγάλη ισχύ. Είναι μόνο πρόβλημα την κατανάλωση. Και λαδίλα στα ρούχα.
Μυσικά TDM, πώς το λέγανε αυτά. Έχω πάει σε γάμο. Όχι TDM, αλλιώς το λέγανε. RDM, RDM, πώς το λέγανε. RD ήταν τα παλιά. Όχι, κάτι άλλο που ήταν σαν το TDM. TDR. TDR, ναι, ναι. Αυτό με το που έμπαινες πρέπει να πας κατευθείαν για πλήσιμο. Και εσύ και τα ρούχα και λούσιμο. Όλα αυτά είναι... Μια βόλτα, 10 λεπτά. Δεν χρησιμοποιούσαν καλά λάδια. Όταν δεν χρησιμοποιείς καλά λάδια για αυτά τα μηχανήματα, είναι φτιαγμένα για φουλ συνθετικά λάδια. Για να βρεις την υγεία σου και να ησυχάς. Είχε τις εξατμίσεις πίσω, ακριβώς από σένα. Πίσω και ψηλά. Ναι. Έχω πάει σε γάμο με CRM. Ξέρεις τι ηλικίες μας βλέπουν. Όχι. Οι πιο πολλοί είναι από 30 με 40, οι πιο πολλοί. Στο τραβλμό το, δεν βλέπουν πιτσιρικάδες. Τα έχουν προλάβει αυτά τα μηχανάκια, λοιπόν. Στα 30 με 40... Τα έχουν προλάβει. Οριακά, όχι. Σε καλά. Καλά. Σε πολύ βασιλωτά. Τι κάνεις. Καλά, ρε. Καλά είσαι. Καλά. Εσύ. Κυρώχνες εδώ, χρόνια. Τι θα είναι, τι θα κάνει. Νικό. Καλά. Θα σημειώσουμε εδώ πέρα κάναμε στο φίλι. Μας έχω τα χατσιά. Ναι. Φίλε. Εδώ. Ναι. Στο τρία του καινούριο. Ναι. Καινούριο, παλιό είναι. Καινούριο είναι. Ένα χιλόμετρα. Καινούριο. Τι έβαλες τώρα, ειδική κόλλα, Σιλικονούχα, φλατζόκολλα. Α, γιατί έδωσα σιλικόνι, ναι, ναι. Γιατί δεν χρειάζεται κάθε φορά να αλλάζεις φλάντζα. Ναι, ναι. Μπορείς να βάλεις σιλικονούχα, φλατζόκολλα και να γλιτώσεις την πλάτη από τα ευρώ της φλάντζας. Ναι, ναι. Βέβαια, το σωστό είναι κάθε φορά να αλλάζεις φλάντζα. Ναι, ναι. Σωστό για τον κινητήρα, όχι για τον πελάτη. Ναι. Έχει δείξει ότι τουλάχιστον μία φορά αντέχει. Τουλάχιστον. Στην επόμενη θα το βάλεις φλάντζα, Στην επόμενη, άμα θα καθίσει κι άλλο η φλάντζα, αν το βγάλω και είναι καθισμένη η φλάντζα στο μηχανάκι, θα πρέπει να την αλλάξω. Ναι, ναι. Αυτή η φλάντζα δεν ήταν καθισμένη, είχε περιθώριο και μπορούσα να την αφήσω επάνω. Προσπαθούμε να σώσουμε τον πελάτη. Του κατά δύναμη, ναι. Ωραίο κλειδί αυτό. Σ' αρέσει, Μπίλε. Έχω το σκυρό των παραδιών, όσο ψήσεις ένα κλειδί κάτι. Μέχρι στο στούντιο. Θα μπω. Να, μέχρι στο στούντιο για live. Φαντάζεσαι. Ένα σκασμό εργαλεία, ό,τι λείπει. Θα κάνω μια λίστα από εδώ πέρα, ό,τι θέλω να λείπει. Έχουν πολύ λίγες απώλειες και αυτά. Τι προέλευσες. Λόγω κούρασης. Γερμανικά. Έχω και γερμανικά και ιταλικά. Οι Ιαπωνές δεν φτιάχνουν τέτοια. Δεν φαίνουν στην Ελλάδα. Δεν ασχολούνται πολύ. Μπορεί να μην το φέρνουν στην Ελλάδα. Και οι Ιαπωνέζοι έχουν και Αμερικάνοι. Έχουν. Δεν είναι για δόμους. Ειδικά οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι που χρησιμοποιούν και ίντσα, οι άνθρωποι είναι 70 χρόνια πίσω. Καλό εργαλείο, πολύ καλό εργαλείο, αλλά δουλεύουν ίντσες ακόμα. Ναι. Ενώ έχουν καταργηθεί ίντσες, εδώ και πολλά χρόνια. Στην Αμερική νομίζω έχουν τις ίντσες. Στην Αμερική δεν ξέρω αν καταργήθηκε, στην Αγγλία καταργήθηκε. Αλλά δυστυχώς επειδή τα οχήματά τους ήταν όλα έτσι. Δεν μπορούν να τα αποφύγουν αμέσως. Ναι, και έχει χρόνια που έχει καταργηθεί. Για να φανταστείς, όταν η αυτοκίνητο βιομηχανία και η βιομηχανία μοτόταν στα γενοφάσκια της, η κάθε εταιρεία που κατασκεύαζε τα οχήματα κατασκεύαζε και τις βίδες. Και δεν υπήρχε περίπτωση από τη μία εταιρεία να ταιριάξει βίδα σε άλλη εταιρεία. Κατάλαβα. Ήθελε κλειδιά για δηλαδή. Τι κατεβάζαν στο χέρι, στον τόρνο κατασκευάζαν μία-μία τι βίδε. Ήθελε κλειδιά μόνο για το, την τάδε μάρκα. Ναι. Για την τάδε μάρκα και το σπήρωμα να ταιριάζει μόνο με το δικό του σημείο, με το δικό του παξιμάδι. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Για ανταγωνισμό. Και επειδή δεν ήταν καθιερωμένα τα συστήματα, ούτε τα μετρικά, ούτε τη σύνσα. Τώρα μα κάνει κάποιο αυτό, θα φάει πόρτα. Σε δώσει μηχανάκι και δεν μπορείς να το βιδώσεις. Τώρα μας ζητάνε να αγοράσουμε για αυτό το μηχανάκι 10 ειδικά εργαλεία
και μας ενοχλεί. Εξορκής, ναι. Ναι, και μας ενοχλεί, φαντάσου. Ναι. Γιατί αναγκάζει κάτι μια επένδυση για ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Ενώ πρώτα έπρεπε κάθε μοντέλο να έχει τα δικά του. Ήταν τόσο χάλια. Κατάλαβα τι λες. Έχουμε κάνει τη ρύθμιση και βάζουμε το μπουζάκι. Εδώ από ό,τι βλέπω, άμα θες να αλλάξεις μπουζί, μπορείς να το κάνεις αυτό χωρίς να βγάλεις τα πλαστικά από εδώ. Μόνο αυτό βγάζεις. Τι έπαθες, φίλε μου, Θανάση. Πόσο χρόνο είναι αυτός? Ποιος ο φίλος? Θανάσης. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι 23, νομίζω. Πιτσιρικάς πολύ. Τι είναι? Γι' αυτό δεν έχει μυαλό και πετάει τα μυαλά του, πετάνε ακόμα. Καλύτερα να πετάνε έτσι. Να πετάνε αλλού. Μπάρμα σήμερα. Μπάρμα σήμερα. Σειρά είστε. Αυτόν. Μικρότερος. Τι ωραία είστε, φίλε. Τι ωραία είναι. Τι ωραία να είσαι 23 χρόνια και να βλέπεις κάθε μέρα τον Νίκο και εσένα. Έτσι, δεν σε ξαναλέω τίποτα στα παιχνίδια τότε. Μόνο σου θα παίζεις. Άμα σου ξαναδείξει ο World of Tanks. Πώς το είπες, Γκόρντο? Είμαι μπαρμπάδι, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Κι εγώ έχουμε μια δυναμία, παίζω με παιχνίδια. Ξέρω εγώ, το Bubble Bubble, Pac-Man, αυτά ξέρω. Εσύ από πού να Wonder θυμάσαι, Boy, μαζί. Wonder αυτά, Boy. Αυτά είναι πιο μεγάλες ηλικία από σένα. Wonder Boy, αυτά με αυτά μεγάλο σου. Πόσο νομίζω ότι είναι ο Βασίλης? Wonder Boy. Πάνω από 35 αποκλείεται. 42. Πόσο? 42 χρονών. 42? Mm. Τι είπες τώρα? Είσαι 42? Ναι, ναι. Δεν σου φαίνεται. Πόσο για μπαρμπάδι με είχες? Για 35 του πουλί. Όχι. Μία μπύρα τον κύριο. Έτσι, γιατί με έφυγε στη διάθεση. Γι' αυτό λέω τον Φώτη, θα μπορούσε να έχω γιο. Δεν μπορούσε να έχω γιο. Τι μέρα θα μπορούσε να έχεις? Εσένα δεν μπορούσε να έχω γιο, φίλε. Δεν θα έβγαινε τέτοιο ρεμάλι. Θέλω ένα τέτοιο πράγμα. Να βάλουμε στο Honda. Φυσικά. Σου το έχεις πάρει. Ε? Το έχεις πάρει και αυτό μόλις φύγεις. Όχι, δεν μπορώ να το βάλω εγώ. Θα το φέρεις στο Honda από εδώ. Ναι. Τον τα κινείς. Ναι, ναι. Όταν το φέρω. Να γράφει το Honda πίσω το τηλέφωνο σου. Έλα. Α, εμείς εδώ μας το ρεύουμε. Ωραία, ωραία. Ναι, πήγαινε στο γραφείο. Τι ώρα είναι, δεν ξέρω τι ώρα είναι. Ναι, ή πήγαινε στο γραφείο ή μετά όταν έρθω εγώ, δεν ξέρω τι πρόγραμμα έχω. Άντε, άντε. Έφτασες στη Λάρισα. Α. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Ναι. Ωραία, έγινε. Άντε. Γεια. Θέλω ένα number plate motorsport χοντροδήμος. Να φέρω το μηχανάκι μου. Να το φέρεις. Μπας και κινηθεί και αυτό καθόλου, γιατί νομίζω ότι το έχεις πάρει. Όχι, το δουλεύω. Το δουλεύεις κανονικά. Ναι, αφού πάει τσάπα εκείνο. Δεν καίει βενζίνα. Αέρα, κοπανιστό.
σφίγγουμε πάλι αυτό το για τα καυσαέρια που είναι. Παιδάκια, σας λέω εγώ τώρα τι κάνουμε. Τώρα εγώ μπορώ να καταλάβω μερικά πραγματάκια. Και φτάνουμε σε μία από τις τελικές φάσεις. Έχει φλάτζ, αυτό έχει, ε. Έχει. Δεν είναι τόσο σημαντική η φλάτζ, αυτή για τις σκόνες πιο πολύ, έτσι. Για τις σκόνες και για τα νεράκια, τα πολλά. Τα πολλά, γιατί είναι ανοιχτό από κάτω. Πώς είπες τα? Τα νερά, τα πολλά. Α, τα νερά. Τα πολλά. Κατάλαβα, κατάλαβα. Από κάτω είναι ανοιχτό να αερίζεται. Κατάλαβα. Νερό μπορεί να πάρει, αέρα μπορεί να πάρει, σκόνη μπορεί να πάρει. Αλλά όταν δουλεύει, κάνει εισαγωγή από εδώ και βγάζει από εδώ και δεν μπαίνει. Α, σαν εξάτμιση είναι. Περίπου. Κατάλαβα, κατάλαβα τι λες, φίλε. Εξαγωγή αέρα. Κατάλαβα τι λες. Με αποτέλεσμα να μην περνάει σκόνη μέσα. Όπως και έχει καιρό. Κατάλαβα. Εδώ μέσα έχει αλίγκαρο. Το ρουφάει από εκεί, γι' αυτό έχει το φίλτρο από εδώ, παιδιά. Έχει ένα φιλτράκι. Όχι ιδιαίτερα σημαντικό, ένα απλό φιλτράκι που κρατάει τη σκόνη και τον βγάζει στον αέρα από μερικά σημεία, ώστε δεν μπορεί να μπει από αυτά τα σημεία, γιατί φυσάει. Δεν έχει καμιά ιδιαίτερη φλάτζα τώρα εδώ, δεν έχει λάδια μέσα. Δεν είναι να κάνουμε κάτι άλλο. Τώρα είμαστε στα κλεισίματα. Τα καπάκια θα κλείσουμε. Για να το βάλουμε μπροστά να το δοκιμάσουμε. Ναι. Παιδιά, πείτε μου λίγο άμα σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, να μιλάμε και να είναι μεγάλο το βίντεο, ή αν σας αρέσει να μην μιλάμε και να είναι μικρό. Πώς θα χαζεύετε καλύτερα? Εσείς έχετε φτιάξει καφεδάκι, είδατε ότι το Travel Moto ανέβασε μία ώρα βίντεο. Και το χαζεύετε ή το θέλετε πιο να δείχνω τα σημεία μόνο που πρέπει να δείτε και να... ή σας αρέσει που χαζεύετε, ακούτε συζητήσεις? Για αφήστε λίγο ένα σχόλιο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριοι. Για σας παρακαλώ να αρχίσουμε να αφήνουμε και σχόλια. Σιγά σιγά. Motofix Vlog. Πότε είναι Moto Vlog? Motofix Vlog. Είναι αυτό. Πέρασε και η ώρα με τη συζήτηση, είδες? Έτσι ακριβώς. Το AI δεν έχω καταλάβει τι είναι το AI, φίλε, ποτέ. 300i. Το AI σημαίνει detection. Α, yeah. Το βάζανε αυτό λίγο πιο πριν, στα προηγούμενα μοντέλα, που δεν ήταν όλα ejection, για να το τονίζουν. Yeah, το τώρα πλέον δεν το βάζουν, γιατί είναι όλα ejection. Πώς τα λέω έτσι, φίλε? Βγήκε, ας πούμε, ήταν το GTS 300, το οποίο δεν ήταν ejection, και μετά βγήκε το ejection και το βάλανε και το AI μέσα. Και έτσι είναι, παιδάκια, το μηχανάκι από τη μέσα μεριά που το βλέπετε και λέτε τι να έχει άραγε μέσα αυτό το μηχανάκι. Ορίστε τι έχει μέσα. Να τα. Το Travel Moto σας τα έδειξε όλα. Αν γράψετε, αν αφήσετε τώρα, προσέξτε τι θα γίνει τώρα, αν αφήσετε σχόλια, θέλουμε τον μηχανικό να κάνουμε live, θα τον ψήσω να έρθει για live. Αν αφήσετε 50 σχόλια, θέλουμε live με το μηχανικό. Θα ψηθεί μετά, δεν μπορεί να μην ψηθεί. Άμα το πω έτσι σκέτο θα μου πει έχω δουλειά. Άμα δει όμως τα καγκούρια να λένε θέλουμε το μηχανικό, θα πει έχω δουλειά, αλλά θα πάω τώρα αφού θέλει ο κόσμος τώρα. Πάω να κάνω ένα live κι εγώ.
Κατάλαβες τι γίνεται. Κύριε Νίκο, καταλάβατε. Κατάλαβα, φίλε μου, Μπίλ. Είσαι για χώσιμο, με δύο λόγια. Κατάλαβα, πάλι θα τρέχουμε. Είσαι για να πας Αμπελώνα τώρα εσύ, μία από αυτές τις μέρες. Για live, stream. Άμα έχετε καλό καφέ και κεμπάπ, έρχομαι. Ό,τι θέλει ο φίλος σας έχω εγώ. Ό,τι θες. Σε νόμιμα πράγματα, ό,τι θες. Τα πάντα, ό,τι θες. Σε παράνομα δεν έχει το travel moto. Λοιπόν, καφέ και κεμπάπ. Ό,τι θες ρε, ό,τι θες. Πρόβιο κεμπάπ. Πρόβιο, μόνο πρόβιο. Και ζιγούρ να είναι, δεν είναι τώρα. Λοιπόν, θα έρθεις live τώρα, να βγούμε ένα live. Ανάλογα, άμα είναι πολλά τα σχόλια που μας ζητήσουν να είμαστε live. Θα θέλουν πάρα πολύ, στο λέω, ο μηχανικό. Θέλουν πάρα πολύ, τρελαίνονται. Ε? Βεβαίως. Τώρα θα δώσουμε τα πλαστικά, κύριοι. Το μηχανικό τον έχουμε ψήσει, γιατί είμαστε... Έχουμε το ταλέντο να ψήνουμε τους ανθρώπους, καταλαβαίνεις. Πριν τα σχόλια. Θα ψήσω και τον άλλον κάποια στιγμή. Δώσ' το. Ποιο απ' όλα. Αυτό που... Α, αυτό ήθελα, ρε φίλε, αυτό. Γάντια νητριλίου για όλο τον κόσμο. Τι είναι, πώς θα είπες, νητριλίου. Ναι, ναι. Μιας χρήσης είναι αυτά. Δεν υδρώνεις μέσα. Τα φούσκωσα ξανά και τα φοράω όλα μαζί. Ναι, δεν υδρώσεις μέσα. Γι' αυτό αλλάζω ζευγάρια. Υδρώνουν τα χέρια, ειδικά όταν ανοίγει η θερμοκρασία, υδρώνουν τα χέρια. Αλλά όταν είναι εργασίες με πάρα πολλά χημικά που έχουμε, δεν γίνεται. Τα χέρια μας έχουν καταστραφεί πλέον. Βάλε εκεί. Αν θες να δεις κάποιον ο οποίος προσπαθεί να φορέσει πλέον κάτι, προσπαθεί γιατί είναι στην αρχή, δες τα χέρια του φώτη. Ναι. Να δεις από πού έχουν περάσει. Θα αναγκαστεί και αυτός να φορέσει γάντια. Ναι. Είναι σαν το κράνος κι αυτό. Ενοχλούν, αλλά κάνουν δουλειά. Εμάς δεν μας καταλάβει ο κόσμος. Τώρα που αναγκάζονται και φοράνε γάντια όλοι, βλέπουμε πώς είναι. Ναι, ναι. Νομίζαν ότι είμαστε ψωνάρες και φοράμε τα γάντια για να το παίξουμε κάποιοι. Ναι. Αλλά. Τι να σου πω, ότι έχω χάσει τις τρίχες μέχρι εδώ επάνω. Τώρα έχω βλέπει, έχω ξαναβγάλει. Από τι? Από τα χημικά. Α, κατάλαβα. Πολλά χημικά, ειδικά τα χημικά καθαρισμό. Κοιτάς τώρα που είναι τα περισσότερα σε σπρέι. Ναι, και σε ποσότητα κιόλας να κάνεις. Ναι. Όταν πληρώνεις δοχεία για να είναι ανοιχτά σε τιμές, γιατί είναι πανάκριβα τα χημικά καθαρισμό και τα χρησιμοποιείς με πινέλο, λερώνεις. Όταν λερώνεις, καταστρέφεις. Ναι. Εδώ τώρα βάλουμε τα πλαστικά, έτσι. Πριν από αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε έναν σφιχτήρα. Λάρο. Σε αυτό το σημείο εδώ. Γιατί τον βλέπεις ότι είναι λίγο κουράστηκε. Ναι. Και δεν εφαρμόζει κανονικά όπως θα έπρεπε. Ναι. Θα πρέπει να αλλάχτεί, γιατί άλλως θα δίνουμε από νερά και θα το κάψουμε. Δεν θα θέλουμε αυτά εμείς εδώ στο χοντροδήμο, τέτοια πράγματα. Προτιμάμε να κάνουμε σέρβες παρά επισκευές. Δεν τα θέλουμε και για το όνομα και για τα... Είμαστε και για αύριο, δεν είμαστε για σήμερα. Έτσι ακριβώς. Τι περίεργο εργαλείο αυτό. Αυτοί είναι πνίχτες. Τον πάρεις μάλλον, τον πνίξε. Τον πνίξε, τον πνίξε, κύριε. Για να μην αναγκαστούμε να κάνουμε ξέρω σε όλο το κύκλωμα. Λοιπόν, Κακουράκι, κοιτάξτε τι έκανε τώρα. Αυτό το μηχάνημα. Σταματάει την ροή του νερού μάλλον. Πόσα εργαλεία υπάρχουν, φίλε. Πάρα πολλά. Είναι σε μια πλαστική πένσα. Και κάποιο που θέλει να γίνει μηχανικός και μας βλέπει τώρα, τι θα τον ήθελες να τον πεις? Μία λέξη, ας πούμε, να τον πεις. Ένας... Ό,τι αγαπάει στη ζωή του. Μα ό,τι αγαπάει. Δεν θα τον πεις μακριά.
Όχι, ξέρω, σε εμάς δεν υπήρχε σχολή. Ναι. Αυτά τα πράγματα. Παιδιά, το τραβλμό του τώρα εδώ έχει κάνει πολύ ωραία ερώτηση. Εμείς ήμασταν οι περισσότεροι μηχανικοί αυτοκινήτων. Ναι. Με μεγάλη αδυναμία που είχαμε στα μηχανάκια. Και το γυρίσετε σε μηχανάκια, ναι. Κολλήσαμε. Ναι, και εγώ θα κολλήσω με τα μηχανάκια, φίλε. Δεν το μπορώ τα αυτοκίνητα, είναι πολύ ξενέρα. Για μένα. Για μένα, έτσι. Δεν λέω ότι δεν είναι καλά τα αυτοκίνητα, δεν τα μπορώ εγώ. Θα πρέπει να βρέχει πολύ, να έχει κρύο και να είμαστε τρία άτομα για να πάμε αυτοκίνητο. Λες, θα πάμε μηχανάκι. Άμα ψυχαλίζει και είμαι μόνος μου. Με το αυτοκίνητο πάω με τη Μάγδα μόνο για δουλειά, γιατί κουράζεται η καημένη με τον αέρα, με αυτά. Δεν το έχει τόσο πολύ, για μικρές αποστάσεις μόνο. Φωτίες. Πάνε ψαλίδιου. Δεν υπάρχει σχολή για μηχανάκια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ιδιωτικές σχολές. Αλλιώς έπρεπε να πάει στο εξωτερικό. Δεν έπρεπε να φοιτίζει για πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό έλα να αλλάξουμε λίγο ένα κουλάρο. Πάει το κολλάρο εδώ ο κύριος Νίκος. Δεν παίρνει το χέρι εύκολα, ρε παιδί μου, που θες. Αναγκαστικό αυτό. Καινούργιοι. Σημαντικό κομμάτι αυτό. Αυτό άμα θα έσπαζε στον δρόμο, θα σαν έβαινε το κόκκινο λαμπάκι. Αν θα έσπαζε στον δρόμο, όταν θα το καταλάβαινες θα ήταν αργά. Δεν θα έπρεπε όταν ανάβει το κόκκινο λαμπάκι να χτυπάει κιόλας. Χόρυβος. Μπορεί να μην πάει το μάτι σου. Ο χρόνος, τα πρώτα γι' αυτό είναι κόκκινο. Όλα τα κόκκινα να γνωρίζουμε πάνω στα οχήματα είναι δείκτης κινδύνου. Ναι, αλλά δεν όλα. Πάει άμα δεν κοιτάς το δρόμο. Γι' αυτό είναι και τόσο έντονο. Θες, δεν θες, θα το δεις. Έχει και ένα σωληνάκι εδώ άλλο, αντιλία είναι. Μάλλον πρέπει να είναι... Δεν ξέρω τι είναι. Αυτό εδώ, δεν ξέρω τι είναι. Ποιο? Αυτό. Αναθυμιάς της κινητήρας. Ας πούμε, αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό για την ατμόσφαιρα μόνο, για το περιβάλλον. Για τον κινητήρα είναι σημαντικό γιατί από εδώ κάνει εκτόνωση της πίεσης που περισσεύει μέσα. Δεν ξέρω γιατί λύνονται αυτές οι βίδες τώρα. Επειδή είχαμε απώλεια υγρών. Α, έχει το... Ναι. Η τάπα ψυγείου. Πρέπει να συμπληρώσουμε και να κάνουμε εξαίρεση. Που δεν την έβρισκα εγώ την τάπα με τίποτα.
Με τίποτα. Μόνο εκεί δεν θέλει να. Για ποιο λόγο να την πες αυτό. Τι δουλειά έχει, ας πούμε, το κυκλωματόριο. Γι' αυτό υπάρχει ο δείκτης εδώ. Όταν δεν έχει πρόβλημα το κύκλωμα και έχει τα υγρά του μέσα, υπάρχει ο δείκτης εδώ. Να του δεις, θα δεις εδώ πέρα, είναι άδειο. Α, ναι, ναι, ναι. Θα έχει τραβήξει τα νερά αυτά μέσα. Ναι, 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 ναι. Πλέον δεν έχει άλλα, που σημαίνει ότι λείπουν από το ψυγείο αυτή. Έχει το δικό μου το μηχανάκι ένα τέτοιο πετόνι με άσπρο που βλέπεις τι γίνεται μέσα. Θα κοιτάξεις τώρα και άμα έχει και αντιψυκτικό. Θα κοιτάξεις και αντιψυκτικό να έχει ή το έχει μέσα μόνο του. Αυτό κοιτάω. Θα συμπληρώσεις... Θα συμπληρώσουμε, αλλά επειδή αυτό το ψυγείο είναι εξαιρετικά δύσκολο εκεί που είναι. Είναι χαμηλά σε σχέση με την γενική. Θα πρέπει να ανεβάσουμε τη στάθμη. Να κάνουμε πιο εύκολα εξαίρεση. Αυτός ο λόγος σου είναι που βλέπετε. Όταν βλέπετε. Προτείνεις να τα κάνω διαφορετικά τα βίντεο. Δηλαδή να βγάλω τρία βίντεο ή να το κάνω ένα. Πώς το προτείνεις εσύ σαν μηχανικός. Δεν πιστεύω ότι θα μας αντέξουν τόσες ώρες σε να μας βλέπουν. Ναι. Είναι δύσκολο. Καλύτερο είναι να είναι σπαστά. Σπαστά. Να δουν συγκεκριμένα κομμάτια οι άνθρωποι, κάτι που τους ενδιαφέρει. Αν θέλουν να πάρουν απλά μια γνώμη. Κατάλαβα. Σε ναι. Κανέναν να καθίσει και να κάνει αυτά τα πράγματα μόνο και μόνο επειδή τα είδε. Όχι. Η ζημιά που μπορεί να κάνει θα είναι τόσο μεγάλη. Χαζευτήρι. Από το να απλά να χάσει τα χρήματά του μέχρι να σκοτωθεί στον δρόμο. Ναι, ναι, ναι. Άρα, παιδιά, χαζευτήρι ναι. Το είδε, το μαστόρεψε, όχι. Να είσαι ήδη μηχανικός και να πάρει μια ιδέα, ναι. Έτσι ακριβώς, να βοηθηθεί κάποιος που πρώτη φορά στα χέρια του. Ναι, ναι, έχει κάποιο συνεργείο και θέλει να ρίξει μια ματιά ή κάτι να μαθαίνει κάποιος για κάποιον νεαρό που θέλει να γίνει μηχανικός να μαθαίνει. Είμαστε αντιπροσωπεία της ΣΥΜ. Δεν σημαίνει ότι δεν φτιάχνουμε και άλλα μηχανάκια. Ναι. Και εγώ όταν χρειάζομαι βοήθεια, αν δεν πάρω τηλέφωνο στις εταιρείες στις οποίες δούλευα, θα πάρω τηλέφωνο στους συναδέλφους που δούλευα πριν. Ναι. Να μας εξηγήσουν. Αν πούμε, κόλλησα εδώ, κόλλησα εκεί. Ναι, ναι, ναι. Βοήθεια. Εγώ, ας πούμε, άμα ήθελα να κάνω αυτό το επάγγελμα, ήμουν νεαρός, θα έβλεπα όλη μέρα τέτοια βίντεο. Όλη μέρα. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι. Τους δίνω τους χαιρετισμούς μου και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο. Τα βάλαμε, τα βάλαμε. Βάζουμε και υγρά. Δίνω τους χαιρετισμούς μου σε αυτά τα παιδιά, τα νεαρά και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο και να αγαπάνε αυτό που κάνουν, όπως το κάνει και ο Νίκος τόσα χρόνια. Γιατί άμα δεν το αγαπάς, τρως ταλαιπωρία και δεν είσαι και καλός. Φίλε, εγώ που είμαι κάγκουρας, έτσι το θέλω το μηχανάκι, έτσι. Ένα μικρό σελάκι θέλω μόνο. Αυτό αφού μια και πρώτα ξεχωρίσει το βίντεο, πώς να το ονομάσω αυτό το βίντεο με τη στάθμη νερού. Συμπλήρωση. Αυτό δεν είναι συμπλήρωση, αυτό είναι μέρος εξαέρωσης. Πώς είπες? Θα κάνουμε εξαέρωση στο κύκλωμα. Εξαέρωση στο κύκλωμα. Ψυκτικού. Ψυκτικού. Και από ό,τι καταλαβαίνω είναι λίγο ψηλοεξειδικευμένη εργασία, δεν είναι τόσο απλή. Η συγκεκριμένη. Ειδικά σε αυτά που έχουν χαμηλά το ψυγείο, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό είναι και το... Γι' αυτό και δεν έχω και καμιά δουλειά εγώ εδώ μέσα. Έτσι ακριβώς. Μόνο ζημιά θα κάνω εγώ εκεί πέρα. Άμα το βρω εγώ αυτό, θα γίνει ζημιά. Καλύτερα μην το βρω που είναι. Λοιπόν, έχει το ηλεκτρικό απ' έξω. Αυτό άμα το πιείς, τι θα γίνει, φίλε. Έλα. Άμα το πιείς αυτό. Δοκίμασε, σκιάσου ένα σφινάκι. Ha ha ha.
Δεν θα παγώσει ποτέ το στομάχι, έχει αντιψυκτικό μέσα. Θα παγώσει ολόκληρο. Φεύγουν τα χρειώματα όλα. Μην το πιείτε, μην λουστείτε. Γιατί μπορεί να λουστεί κανένα, θα πει. Βάζει ένα φυσάκι εδώ που γυρνάει έτσι εδώ πέρα μέσα, δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Είναι η κόρη μου, φίλε. Ναι, ναι. Η κόρη μου είναι για να χτυπάει έτσι συνέχεια. Ναι, αυτή είναι. Παπά, today I did game and I did English lesson with mama. And I did math. Θα την πάρω υπολογιστή τώρα. Καρδούλες με στέλνει εδώ, τι χαμός. Θα τη στείλω κι εγώ τώρα. Εδώ γιατί έβγαλε καπνό. Σας στέλνει το ψυκτικό που έπεσε. Α. Παίρνει εδώ τώρα λασχάρι μια βίδα για να φύγει ο αέρας. Κάτι τέτοιο θα γίνει τώρα πέρα. Θα αλλάξουμε μια φράτα, πρέπει να σκόπηκε. Θα ανεβούμε πάνω να πάρουμε από το μαγαζί. Πάντως με τις αντιπροσωπείες αυτό το καλό είναι ότι έχεις και τα τακτικά όλα. Έχει, ξέρεις τι θα δεις. Φλάτζα. Πάτω στο χέρι. Δεν καίει. Ανέβα πάνω. Και παίρνω φλάτζες γι' αυτό. Μία. Ναι. Πάει το travel moto τώρα. Να πάρει φλάτζα. Από το κατάστημα πάνω. Να δούμε ποιος είναι εδώ στο κατάστημα τώρα. Μία φλάτζα παρακαλώ. Τι να την κάνω. Μία φλάτζα θέλουμε. Στο νεαρό από εκεί πέρα. Στο νεαρό από εκεί πέρα. Γεια σας. Όλα έχει κάψει. Πάζα. Πιο μικρός ήταν η ηλικία. Ε? Φλάτζα. Φλάτζα. Ναι, ναι. Πώς πιέσεις, πάντα πίεση. Εμένα με στείλανε εδώ σε σένα. Αυτές τις χαζομάρες. Θα πω λίγο χρόνος. Κάνε τα κουτακά. Ναι. Κουτάκα που στείλετε. Μέσω. Ναι. Θέλετε να πάμε κάτω να παίξουμε με το μηχανικό. Και φλάτζα με προσοχή. Σε ρόζε, φίλε. Έχεις τα πάντα τελικά. Τα πάντα υπάρχουν. Έχεις τα πάντα, ρε φίλε. Από εδώ ήρθε, έτσι. Ετοιμοπαράδοτα τα πάντα. Κάμε τη φλατζούλα αυτήν εδώ. Έχει και εδώ. Άλλα τόσο. Κύριε Νίκο. Παρακαλώ. Ορίστε. Σας ευχαριστώ, κύριε.
Ό,τι ζητήσει ο Νίκος, ό,τι θέλει από μένα, ό,τι θέλει. Πώς είναι από μένα, ό,τι θες. Τι θέλει, να πάω να πάρω τσιγάρα, ό,τι θες. Δεν σε κάνω πλάκα τώρα. Πες τι θες, αρκεί να θες. Εσύ, το μόνο πράγμα που αρκεί είναι να θες. Άμα θες... Άμα θέλω, θα θέλω. Άμα δεν θέλω... Δεν θα πρόκειται να σου πω όχι εγώ, με τίποτα, σε καμία. Ευχαριστώ, ρε. Και όχι που γράφει κάμερα τώρα. Αυτό είναι ένα σημείο που είναι δύσκολο για την κάμερα να μπει η κάμερα εδώ μέσα. Χτυπήσαμε και τη φλάτζα μέσα. Και έτσι που λέτε παιδάκια, άμα θέλετε να γίνετε μηχανικός κάποιος, θα μπορούσε να δει τέτοια βίντεο. Θα μπορούσε να δει τέτοια βίντεο κάποιος που θέλει να χαζέψει από περιέργεια και να περάσει το χρόνο του έτσι να δει πώς μαστορεύονται. Αλλά όχι για να μην ξέρεις και να μπεις μέσα και να το φτιάξεις μόνος σου. Μπελά θα πιάσεις. Μπορεί να κάνεις και κάτι το οποίο να είναι και επικίνδυνο. Να μαγκώσει η μηχανή κάτι, να κάνεις κάτι λάθος. Πέρα από τη ζημιά που μπορεί να πάθεις, να είσαι και σε φάση περίεργη στο δρόμο. Άρα τέτοιου είδους βίντεο μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι απλά μια υποβοήθηση. Είσαι μηχανικός, γνωρίζεις πολύ καλά. Θα το έκανες ούτως ή άλλως. Θα το έκανες ούτως ή άλλως και παίρνεις μια δεύτερη γνώμη. Εδώ πέρα εγώ τώρα θα δω το κουτάκι αυτό με το υγρό. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί έχει δύο σημεία που μπορείς να βάζεις νερό. Αυτό είναι το χείο διαστήκης. Άλλο το καπάκι αυτό που... Είναι και στο δοκύκλωμα. Χρειάζεται να έχει ένα δοχείο που να κάνει εκτόνωση του υγρό όταν ζεσταίνεται. Σαν το χείο διαστολής. Εγώ ποιο να κοιτάω, να κοιτάω εδώ, μα έχει... Μόνο αυτό. Και δεν με απασχολεί κάτι άλλο, είναι ο μηχανικός μετά. Ασχολείται. Έτσι, ακριβώς. Να μην ανοίξω ποτέ εγώ τάπα σαν την άλλη. Δεν είναι όπως παλιά τα αυτοκίνητα που τα ανοίγαμε τις τάπες και συμπληρώναμε. Μιλάς για πολύ παλιά. Γιατί... Αλλάξαν αυτά τα πράγματα. Ναι. Εγώ έχω μείνει ακόμα σε αυτά. Είναι κλειστά τα κυκλώματα ψήξης και είναι υποπίεση μέσα. Δηλαδή τα υγρά έχουν πίεση, δεν είναι... Ναι. Τρέχουνε με το βάρος, ναι, πως είναι το υδρογωγείο που έχει πέσει προς τα κάτω με το βάρος, ναι, κατάλαβα τι λες. Γι' αυτό και οι μπακατάπες επάνω έχουν ένα νούμερο. Αυτό. Έχουν νούμερο οι τάπες, το οποίο αντιπροσωπεύει. Που θα κάνει την έκρηξη τάπα, άμα θα διαβάσει πολύ πίεση μέσα στο κύκλωμα για οποιοδήποτε λόγο, όπως είναι η φλάτζα κεφαλής. Α, μέχρι πόσο θα αντέξει. Τελείωσε. Παιδιά, για όσους δεν έχετε δει, έχουμε κάνει ένα βίντεο το οποίο αλλάξαμε τον ημάντα και έχουμε κάνει και ένα βίντεο που ρυθμίσαμε βαλβίδες. Τα σπάσαμε σε τρία για να μην γίνει ένα βίντεο τεράστιο 2 ώρες. Και τώρα ασχολούμαστε με το νερό. Κάπως μου το είπε τώρα εδώ αυτό. Πού το κατάλαβες ότι ήταν χαλασμένη φλάτζα από το θόρυβο του κινητήρα? Ναι, ακούγονταν τα καυσίματα. Ναι, άκουσα και εγώ περίεργο. Ναι, τώρα δεν τα άκουσα το κινητήρα έτσι περίεργο. Κατάλαβα. Έσπασε η φλάτσα και δεν την είδα. Είναι
δύσκολο να τη δεις εκεί μέσα. Ναι, 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 δεν πάει το μάτι εύκολα. Αν την είχα δει στην αρχή, δεν θα πω. Αυτό μου αρέσει, φίλε, αυτό έχει πολύ πλάκα. Αυτό δεν είναι για πλάκα. Ναι, έχει πλάκα όμως όπως το βλέπω. Μ' αρέσει σαν πάει το μάτι μου εκεί. Είδες πόσο νερό είναι μέσα. Ναι, ναι. Σκόνες, φίλε. Γι' αυτό και εμείς τα πλένουμε πριν τα παραδώσουμε. Ναι. Σπανίως πιλάτης κάθεσαι να καθίσεις εδώ από κάτω, εκτός να βάλει πιεστικό από τα πλάγια, αλλά είναι να το φοβάσαι, γιατί το πιεστικό ανεβάζει μεγάλη πίεση. Μπορεί να κάνει ζημιά, πρέπει να κάνει ζημιά, να περάσει επειδή έχει πίεση σε σημεία που δεν πρέπει και να καταστρέψουμε το μοτέρ και να γεμάτουν εισιτήρες. Εσύ πρέπει να ξέρεις που πιέζεις. Από απόσταση, μεγάλη βεντάλια και από απόσταση. Ναι. Θα το αφήσεις να σταθεί εδώ μέσα. Για να σκάσουμε. Εδώ είναι την εργασία που έγινε, παιδιά. Που αλλάξαμε κολάρο. Α, μυρίζει ωραία εδώ. Εδώ πρέπει να καθόμαστε. Κανένα τέταρτο, μετά δεν θα είμαστε. Εδώ έχει το υγρό ακόμα μέσα. Έτσι ρε φίλε. Με το αυτή θα κάναμε όλα αυτά. Στο περίπου. Κάναμε τον έλεγχο με το αυτή. Και με το μάτι. Έχει αναγνωρίσει ότι κάτι με το νερό. Γιατί τα έχουμε ανοιχτά. Γιατί το πρόβλημα το έχει καιρό. Λίγο, λίγο, πολύ λίγο. Πολλά βίντεο, παιδιά, μπορείτε να μπείτε να δείτε και άλλα βίντεο. Έχουμε κάνει πάρα πολλά και unboxing και τέτοια και καινούρια και παλιά και βλάβες, τα πάντα έχουμε κάνει εδώ. Βρισκόμαστε στο Χοντροδήμο στη Λάρισα. Ένα τρομερά οργανωμένο κατάστημα, πλήρως εξοπλισμένο, σε σέρβις, με μεγάλη εμπειρία. Σκέψτε με αυτά, τώρα δεν τα λέω για διαφήμιση, τα λέω γιατί τα πιστεύω. Έχει πάλι εδώ, έχει. Πέρασε κανένα τετράλεπτο. Έχει κατέβει εδώ πέρα αρκετά. Το υγρό στο χωνί πάνω. Ο κύριος Νίκος συνεχίζει να αναμένει τη μηχανή, κοιτάει το μηχάνημα.
Μόλις το έσβησε το μηχανάκι και βάζει το... Πώς λέτε αυτό, εγκέφαλος? Διαγνωστικό. Το διαγνωστικό το βάζει στη θέση του, έσβησε το μηχανάκι. Δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο. Έπρεπε να δούμε αν λειτουργεί το βεντιλατέρ στις θερμοκρασίες που πρέπει. Α, αν ξεκινήσει το βεντιλατέρ όταν φτάσει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Επειδή είχαν πρόβλημα. Ξεκίνησε το... Κανονικότατα. Α. Επειδή χρειάστηκε να συμπληρώσουμε υγρά. Ναι. Θα πρέπει να δούμε όλο το κύκλωμα πλέον. Α, ναι. Ένα τσεκ γενικό. Ναι. Μια χαρά. Άρα δεν μπλέξαμε. Είναι εδώ, πρέπει να κρυώσει για να αφήσουμε το κλείσιμο. Άρα δεν μπλέξαμε. Όχι. Τυχερός. Ωραία πράγματα. Έχει γίνει εξαέρωση και θα περιμένουμε να πέσει η θερμοκρασία. Ναι, πρέπει να κρυώσει για να ξανακλείσουμε το κύκλωμα. Δεν το κλείνουμε ποτέ ζεστό. Ναι. Να συσταλούν τα υγρά. Το κύκλωμα ποιο είναι τώρα, είναι η τάπα αυτή? Ναι, αυτή η τάπα κλείνει το κύκλωμα. Α, αυτό. Του σφαγίζει, ναι. Δεν έχει να δούμε κάτι άλλο στο βίντεο τώρα εμείς. Όχι, μετά είναι το κλείσιμο στα πλαστικά καθίσματα που βάλεις. Το οποίο μπορείς να το κάνεις και τώρα σε αυτό. Όχι, θέλω να κρυώσει, να μπουν υγρά. Α, κατάλαβα. Δεν θέλω να το κλείσω σωστά. Κατάλαβα. Motorsport Χονδροδήμος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΣΥΜ στη Λάρισα και εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Σας περιμένουμε στην έκθεσή μας για να δείτε από κοντά σκούτερς που θα καλύψουν την κάθε σας ανάγκη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αξεσουάρ και πλούσια γκάμα ρουχισμού αναβάτη.